Έτσι πρέπει να ξεκινάει η εβδομάδα, ρε φίλε. Με τέτοια ωραία. Με τέτοιες ωραίες επανεκτελέσεις τραγουδιών. Έτσι. Πολύ ωραίο βίντεο κλιπ στο νησί των Ανέμων. Όπως πρέπει, ρε φίλε. Όπως πρέπει. Τρομερά πράγματα. Νίκος Κοκλώνης. Χριστίνα Παπά. Χριστίνα Παπά. Πρώην του Κλαούντιο Κολτεμπέρα με το γνωστό σύνθημα το οποίο δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, Νίκο Παπαδόπουλε. Δεν το θυμάσαι, Νίκο. Πώς δεν πάει, το θυμάσαι, Νίκο. Βάλε τη Χριστίνα στα Κολτεμπέλα, Κολτεμπέλα. Α, είσαι Νίκο, θα τα θυμόσαι. Δεν παστιδικό αργιανό ήσουν μάλλον τότε και τα θυμόσουν. Ωραία. Τα παιδιά μεγαλουργούν στην εικόνα εδώ και χρόνια, να ξέρει. Εντάξει, ο Νίκο Κοκλώνη, εγώ είμαι μέγα φαν του. Δηλαδή η εκπομπή του μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια καταπληκτική εκπομπή του It's Showtime. Καταπληκτική. Δεν έχει ποτέ. Είναι καταπληκτική. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο ωραία εκπομπή είναι. Είναι εκπομπή από τα παλιά καλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά επειδή πρέπει να ξεκινήσουμε με επικαιρότητα, θα πάμε στην Ολλανδία διότι έχουμε ανακοίνωση. Για την ακρίβεια, έχουμε δύο ανακοινώσεις σήμερα. Απλά αυτή που είναι η τελευταία είναι η πιο σημαντική και έχει να κάνει με τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Έχετε ένα μήνυμα, τι κομματάρα βάλατε. Από σήμερα θα σας ακούω, λέει ένας φίλος. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ωραία. Ελάτε να γίνουμε λοιπόν, πολύ. Θα πάμε στην Ολλανδία. Να πάμε, δηλαδή, βεβαίως. Θα μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα. Από σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι εκεί, από νωρίς το πρωί, μάλλον το μεσημέρι για την ακρίβεια. Αλλά ολοκληρώθηκε και τυπικά το κομμάτι του προπονητή με την ανακοίνωση πριν από λίγο. Θα μας μεταφέρει ο Σταύρος από εκεί ό,τι τελευταίο υπάρχει. Φάγαμε και το βραδινό μας. Το έφαγες, Νίκο. Εντάξει. Βερικοκάκι. Δεν μαχαίρι, βρε. Δεν μπορούμε, αρέσει. Βρε γυναικοτέ. Βρε συμπέθεια. Δηλαδή με το μαχαίρι θα σου στο βερικό. Παιδιά Παπαδόπουλος έχει το μαχαίρι στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Γιατί εδώ πέρα η εκπομπή αυτή πίζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Τι να πω. Έτσι όλο μέσα. Πάρα πολύ καλό τραγούδι. Δυνάμωσε λίγο, Χρήστο, πάλι. Δυνάμωσε λίγο. Θα με βιολί στο κλάμα σου. Καλησπέρα, Σταύρο. Γεια σου, Σταύρο. Τι έγινε, παιδιά, με τα ακούσατε? Έτσι. Φίλε, είναι το βίντεο που έχει γίνει viral σήμερα. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, επανεκτέλεση. Λείπουν οι γάτοι χωρίς τα ποντίκια. Από δύο ανθρώπους που πραγματικά έχουν δώσει πάρα πολλά στην ελληνική σουομπής. Χριστίνα Παπά, δεν ξέρω να σου λέει κάτι, αν θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Εδώ δεν θυμόταν ο συνάδελφος, γι' αυτό το λέω. Δεν το είχε ζήσει τότε, ήταν μικρός. Και Νίκος Κοκλώνης, φίλε. Τι έκανες, λέει? Και Νίκος Κοκλώνης. Σοβαρά μιλάς τώρα, παζί. Βέβαια. Ζήλη. Δεν πέτυχε η χημεία, μάλλον. Δεν πέτυχε. Και είναι κοκλέ τώρα, εντάξει. Κάτσε, το περίμενε, δεν μπορούσα να ανάψω ένα τσιγάρο γιατί νομίζω ότι είχε 99 από φω. Είσαι έξω να φανταστώ, έτσι. Είσαι κάπου που μπορείς να ανάψεις τσιγάρο, θα είναι ένα θέμα. Είμαι. Ναι. Σε δωμάτιο, απλά. Ναι. Εντάξει, κάνω λίγο δωμάτιο μπαλκόνι. Μάλιστα, εντάξει. Οκ. Τι γίνεται, παιδιά? Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση για τον Φερέιρα. Ναι. Καλό παιδί. Προπονητάρα πήρα, ρε. Προπονητάρα, δεν τους βλέπει. Για πες τώρα, αυτός πότε να μένετε, Σταύρο? Άκου να δεις τώρα τι παπά μας που λέει ο Ρουνιάδης. Ναι. Για να μην πάμε εκεί στο ξενοδοχείο και στηθούμε. Μπας λέει έρχεται 2 η ώρα το βράδυ. Δεν θα σταθούμε 2 η ώρα το βράδυ. Μετά δεν είναι σίγουρο. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς με τη βραδινή. Ποια βραδινή δεν είναι? Από πού έρχεται με βραδινή? Δηλαδή για το Παπατζημπρίκη τώρα. Τι είναι? Πάει σύννεφο, εντάξει. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, τέλος πάντων. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι τελείωσε σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν ήταν και μια περίπτωση τόσο εύκολη όσο φάνηκε. Έτσι δεν είναι? Παιδιά, θα σας πω κάτι που έμαθα χθες. Αυτή στα επόμενα 2 χρόνια, η Μπράγκα, συμπληρώνει 100 χρόνια. Ναι. Και είχε στήσει ολόκληρο σκηνικό, ωραία, για τις γιορτασμούς για τα 100 χρόνια και θα ξεκινήσει από φέτος ένα project το οποίο θα στόχευε να σπάσει την τριάδα. Εντάξει. Ναι. Και ο βασικός άξονας της επικοινωνιακής της πολιτικής ήταν ότι με τον Αμπέλ Φερέιρα, τον πιο σημαντικό νέο προπονητή της Πορτογαλίας και ξενοδοχείο προδιαγραφές και πλέον πλά, θα σπάσουμε το κατεστημένο. Και σπάσαμε τίποτα στον αέρα. Τι? Εντάξει, φίλε, θα ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει, έτσι είναι. Ναι, αλλά. Το άλλο βέβαια είναι ότι όπως χάσαμε έναν προπονητή, πήραμε έναν. Ακριβώς. Ναι. Και από αύριο θα προπονεί την ομάδα. Εντάξει, δεν είναι εύκολη η διαδικασία, παιδιά, τώρα ό,τι και τα λέμε. Δεν είναι εύκολο. Στο διπλές μελετάμε τον προπονητή συνεχώς. Δεν παίζει το ίδιο πράγμα με αυτό που έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Μπορεί κάποιες κινήσεις, λίγο σχηματισμός, λίγο το ένα, λίγο το άλλο να είναι κοινά. Ωραία, αλλά παίζει άλλο πράγμα. Εγώ ρε φίλε, γιατί πιστεύω ότι οι προπονητές
δεν προσαρμόζονται στο ρόστερ, αλλά το ρόστερ προσαρμόζονται στους προπονητές. Έτσι πιστεύω ότι γίνεται συνήθως. Έτσι συμβαίνει, φίλε. Ναι, γιατί μπορεί πολλοί να λένε ότι ο προπονητής ο καλός προσαρμόζεται στο ρόστερ και. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι, φίλε. Ναι. Εμένα μου αρέσει να παίζω ένα παιχνίδι. Ναι. Πρέπει να βρω τα χαρακτηριστικά να παίξω αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό ξέρω να κάνω. Mm-hmm. Και λιγότερο ξέρω να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Ωραία. Όταν είμαι φιλόδοξος, δεν μπορώ να πάω με τις ανάγκες του ρόστερ. Πρέπει να πάω με αυτό που κάνω καλύτερα. Mm-hmm. Εντάξει. Άρα λοιπόν πάμε σε μια λογική του ότι θα έρθει εδώ. Πολύ ωραία θα έρθει εδώ. Από σήμερα μέχρι το πρώτο... Από αυτήν εδώ την πόρτα που έλεγε. Ναι. Είναι 36 μέρες σήμερα μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Σε 36 μέρες λοιπόν πρέπει να διαβάσει το ρόστερ. Εντάξει, δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, μην τρελαθούμε. Εντάξει, έχει στοιχεία για να... έχει προγράμματα για να το κάνει μέσα στο επόμενο τριήμερο. Νομίζω, φίλε, ότι μπορεί να το έχει κάνει και αυτές τις μέρες κιόλας από την συμφωνία την προφορική μέχρι σήμερα που θα εμφανιστεί εκεί. Εγώ θα βάλω και τις μέρες. Ναι, ναι. Βάζω και τις μέρες. Mm-hmm. Εντάξει, είμαι καλός άνθρωπος. Mm-hmm. Ωραία. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναζητήσει σε συνδυασμό με το κλαμπ τους μία-δύο λύσεις που θα του δώσουν την ευκαιρία να φτάσει πιο κοντά σε αυτό που παίζει. Ναι. Εντάξει. Αυτό σταυρός είναι... στην Πράγκα έπαιζε 4-4-2 κυρίως. Δεν έχει ξεχθεί στην αρχή, λέμε, δεν παίζει 4-4-2, εντάξει. Αλλά δεν είναι 4-4-2, είναι πολύ πιο σύνθετο. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχει πολλές παραπλανητικές κινήσεις. Σε φάση ανάπτυξης παίζει με τρεις στην άμυνα. Και ο Ναφιμπάκ είναι στο Θεό. Έχει παίκτες πολύ ψηλά τοποθετημένους, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται χάπνο μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή, που έτσι και δεν σου πάω κανένας στη χαφ, αλλά μπορεί να ζητούσε άλλο είδους. Mm-hmm. Δηλαδή π.χ. έχει ακουστεί το όνομα του Ιτουράσπε. Ναι. Ο Ιτουράσπε όντως είναι ένας παίκτης που ήταν στη λίστα του ΠΑΟΚ. Άλλο αν ο ΠΑΟΚ δεν το προχώρησε. Ναι, αλλά ο Ιτουράσπε, αν του λέγαν τώρα τον προπονητή, φέρνει τον Ιτουράσπε εδώ, θα σου λέγε τι δεν το κάνω τον Ιτουράσπε. Με τι θα κόβω, με βαλέ. Ναι. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες που παίζουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και όχι μόνο και στο μπάσκετ. Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Γενικά. Στο μπάσκετ είναι λίγο πιο απλό γιατί είναι συνδυασμός λιγότερων χαρακτηριστικών λόγω πεντάδας και όχι δεκάδας. Εντάξει, mm-hmm. εκεί περισσότερο η βάση γίνεται στο rotation. Mm-hmm. Στο ποδόσφαιρο θα δω να αλλάξει τις παίκτες, όχι να αλλάξει όλη την ώρα. Ωραία, είναι άλλη φιλοσοφία. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε τώρα για μια περίπτωση που ένας προπονητής καλείται σε 36 μέρες μια πετυχημένη ομάδα. Δεν το η παγίδα είναι εδώ. Γιατί, ναι, τι γιατί θα πει... Να σε ρωτήσω λίγο τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Οι 36 μέρες δεν είναι μεγάλο διάστημα, ρε φίλε. Δεν είναι και μικρό, έτσι. Δεν είναι μικρό. Δεν είναι 10 μέρες, δεν είναι και 3 μήνες. Okay. Αλλά δεν βλέπεις πιθανότερο να πάει με την πεπατημένη που λειτουργούσε η ομάδα σε όλο το προηγούμενο διάστημα που είναι και πετυχημένη τουλάχιστον στο ξεκίνημα και σιγά σιγά επειδή μιλάμε για ναι, προκριματικά Champions League, έτσι. Η πεπατημένη είναι πετυχημένη με Μαουρίτσιο και Βιερίνια. Mm-hmm. Σωστά. Σωστή παράμετρος. Ναι, Μαουρίτσιο και Βιερίνια δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα σου λέω προπονητής ότι εγώ αυτούς που σετάρουν καλύτερα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ δεν τους έχω για να πάω στην πεπατημένη. Ναι. Αλλά πρέπει να βρω κάτι εναλλακτικό. Γιατί μπορεί να κέρδισε την άξιο τελικό χωρίς Μαουρίτσιο και Βιερίνια. Λέω εγώ τώρα ένα σενάριο. Εντάξει. Αλλά τους κέρδισα γιατί αυτοί με το που φάγανε τον κόλ πεθάνανε. Και ήταν και ένα μάτσο εκείνο. Εντάξει. Ναι, ήταν και ένα μάτσο. 90 λεπτά. Ναι, εδώ λοιπόν μιλάμε τώρα για μια άλλη κατάσταση. Ωραία. Έτσι και ο ΠΑΟΚ έπρεπε να ζήσει χωρίς Μαουρίτσιο και Βιερίνια. Που ήταν η πιο κομβική του παίκτες σε αυτό το σετ παιχνίδι υπομονής που έκανε. Mm-hmm. Και της πολύ καλής ισορροπίας. Αλλά φίλε, δεν είναι το ίδιο πράγμα να μην τους έχεις αυτούς και να πιστέψεις ότι θα κάνεις πετυχημένα αυτό το παιχνίδι. Επίσης, μια άλλη παράμετρος είναι ότι ακόμα και στο κομμάτι του βάθους και των επιλογών στον άξονα της μεσαίας γραμμής δεν υπάρχει ο Κάνιας και ο Σάχοφ, ο ΠΑΟΚ. Με αυτούς τους δύο πήρε το τελικό. Mm-hmm. Ναι. Άρα μιλάμε τώρα για την απουσία τριών παικτών στον άξονα της μεσαίας γραμμής συν την απουσία του αρχηγού της ομάδας. Ναι. Εδώ λοιπόν ο προπονητής
ίσως και να έχει μια ευκαιρία να πάει ταχύρυθμα στη δική του φιλοσοφία. Εντάξει, δηλαδή, αλλά δεν μπορεί σίγουρα να το κάνει με αυτούς τους παίκτες που έχει σήμερα. Του λείπουν σημαντικά κομμάτια στη μεσαία γραμμή. Ξέρετε τι παρατηρούσα σήμερα. Ότι σε σχέση με αυτό, με την ανάλυση που έχουν κάνει τα παιδιά από το Διπρές και με αυτό που έβλεπα εγώ στην προπόνηση, που δεν ήταν καμιά προπόνηση τώρα, περισσότερο... Καλά, τώρα με αυτά τις συνθήκες, ναι. Τώρα εντάξει. Απλά έγινε προπόνηση, πιθανολογώ, ναι. Για να μην υπέκτησε σε μια αγωνιστική προσπαθοκατάσταση. Ναι. Ναι. Ο πιο ικανός για αυτό το πράγμα που παίζει ο Αμπέλ Φερέιρα είναι ο Κάτσε. Είναι στην προετοιμασία, ναι, είναι στην προετοιμασία για... Επειδή δεν βρήκε ομάδα. Ναι. Δεν βρήκε ομάδα. Δεν είχε κακή χρονιά στον Παναθηναϊκό. Κάτσε, καλός παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν. Ωραία, αλλά λέμε ότι δεν υπολογίζαμε τον Κάτσε. Ναι, αλλά τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει και δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και όχι μόνο με τον Κάτσε, με όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Η άλλη χαφ του ΠΑΟΚ είναι ο Αγκούστο Ντόγκλας, που δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος, δηλαδή δεν ξέρει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το παιδί. Δεν νομίζω να το υπολογίζουν στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Ο Μίσιτς που είναι μια ταχύτητα κάτω από αυτό που χρειάζεται ο προπονητής. Και σε ταχύτητα και σε δύναμη. Ωραία. Και ο Βέρμπρουμ που είναι εκτός. Ο νεαρός ο Τσιγκάρας που σε τρία χρόνια μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά σήμερα όχι. Εντάξει, και ο Μελιόπουλος. Ναι. Και ο Καντουρί που μπορεί να παίξει εκεί πέρα, αλλά δεν έχει τα στοιχεία για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μια εμβαθέων, μια ανάλυση η οποία τέλος πάντων θα έχει ένα ρεαλισμό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να προσαρμόσει κάποιους παίκτες του, κάποιες μεταγραφές του, σταθερό του προπονητή. Ναι. Και σχετικά άμεσα. Και υπάρχει ούτε αυτή η διάθεση, ούτε στην Μπράγκα, ούτε στην Μπράγκα ο Αμπέλ Φερέιρα είχε τους χαφ που ήθελε. Γι' αυτό υπήρχε και μια ανισορροπία και πολλά παιχνίδια του φύγαν σε σκορ. Γιατί όταν πιέζεις πολύ ψηλά όπως έκανε η Μπράγκα, με πολλές κινήσεις, όταν είχε την μπάλα, με πολλά άτομα στην πίεση να κερδίσει την πρώτη μπάλα, όταν θα σπάσει πίεση, μετά αν δεν έχεις τους παίχτες που θέλεις, δεν το κοντέρ γράφει. Ναι, άρα λοιπόν σε ένα παιχνίδι πιο υψηλού ρίσκου που παίζει ο Φερέιρα, πιο ελκυστικό από αυτό που παίζαμε, εντάξει, πέρσι τουλάχιστον, όχι πρόπερσι, αυτό το πράγμα που χρειάζεται ο προπονητής αυτή τη στιγμή είναι εργαλεία. Τα οποία σε κάποια σημεία δεν τα έχει. Στα στόπερ τα έχει. Στα μπακ τα έχει. Στα εξτρέμ τα έχει. Ο στόχος είναι η σημαντική προσθήκη. Στον φόλ, εγώ θα πω ότι ο Ακπόμ μου την κάνει τη δουλειά στην πρώτη φάση. Αν και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει να πάρει φόλ. Ωραία. Αλλά στα κεντρικά χαφ υπάρχει θεματάκι. Χοντρό. Ναι. Χοντρό. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Που υπάρχει δεδομένη. Η πρώτη μέρα να υποθέσω ήταν λίγο μεταβατική, έτσι, γιατί είναι και μια κατάσταση τώρα χωρίς... Δεν βρήκαμε σούπερ μάρκετ, συγκράμε τα βασικά. Ναι. Σοκ, γιατί? Γιατί πήγαμε στην προπόνηση, δεν προλάβαμε. Τι να πεις, τι να κάνεις. Δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ναι, ναι. Οπότε, σήμερα το βράδυ λογικά θα είναι εκεί ο Φερέιρα, αν όχι θα είναι εκεί αύριο. Και από αύριο ξεκινάνε με διπλό πρόγραμμα, ξέρουμε, ή θα έρθει ο Φερέιρα και θα... Θα έχουμε μια ενημέρωση. Θα είναι με το team του πάντως. Επίσης, πιθανολογώ, θα ακούσουμε και τη φωνή του κάπως, Όχι μέσα από το site της ΠΑΕ, εννοείται, υπάρχουν επεσταλμένοι εκεί πέρα. Δεν του κάνουν και πέντε ερωτήσεις, λέω εγώ. Μπορεί και όχι. Έτσι θα έπρεπε. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, Σταύρε. Αυτά, παιδιά. Ωραία. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας, να είστε καλά. Θα τα πούμε. Φυλάκια. Λοιπόν, αυτά από το Σταύρο Κόλκα. Είναι τριετής συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Αμπέλ Φερέιρα. ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία του με την Μπράγκα για την πρόσληψη του Αμπέλ Φερέιρα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της, μάλλον. Ο Πορτογάλος προπονητής συμφώνησε και την υπογραφή συμβολέου τριετούς διάρκειας και πρόκειται να μεταβεί στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Παρακάτω έχει στοιχεία. Διαβάζω την ανακοίνωση. Στοιχεία της καριέρας του Φερέιρα στην Πορτογαλία. Η ουσία είναι ότι ανακοινώθηκε και σήμερα προς αύριο, να το πω έτσι για να είμαστε και κομπλέ.
αναμένεται στην, πες το έτσι, στην Ολλανδία. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Ντούρβερτ, γιατί τώρα πήγαμε στο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η περιοχή. Θα πάμε μετά το διάλειμμα ή θα πάμε μετά τις 11. Έτσι λέγεται η περιοχή που νοάρες. Νομίζω Ντούρβερτ, δεν λέγεται, είναι παλιά και πάω εκεί. Θα μας πει ο. Δεν, βασικά δεν με έχει ενημερώσει αν θα βγει, αλλά προχωράμε κανονικά. Προχωράμε κανονικά δηλαδή. Έτσι. Ναι, ναι, θα μου πει, βγάλε με. Θα μιλήσω γιατί το είδα. Λοιπόν, και θα το δικάσω το Στέφανο. Ναι. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μπαίνουμε στο. Στο καθυστερημένο κομμάτι. Τι έγινε, γιατί μου κάθισες πριν. Με τον Σταύρο. Δεν πήρες λίγο θέση σε κάτι. Φίλε, εγώ θα παρέμω τώρα στο ρεπορτάζ στον αδέλφο. Ωραία, φίλε. Θα βγει. Ποιο. Έχεις ενημέρωση. Α, δεν ξέρω αν θέλει. Μα έχεις κάνει κάποια συνεννόηση. Πώς θα βγει ο συνάδελφος. Ξέρω λίγο, υπάρχει ένας ανταποκριτής εκεί. Ναι. Εντάξει, θα πει, βγάλε με. Φίλε, είναι έχει, φίλε. 11 παρατέρατο. Στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή νομίζω είναι 10 παρατέρατο. Έχουν ακόμα. Σωστά. Μην αγχώνεσαι. Ναι, δηλαδή, άμα δεν έχει γίνει κάτι. Α, που λογικά θα έχει πάρει πολύ δουλειά και δεν προλαβαίνει. Καλά, αυτό είναι ένα θέμα στις αποστολές, φίλε. Πάντα. Πολύ δουλειά είναι ένα ζήτημα. Κάποια στιγμή, λογικά, μέχρι το 12 τον έχουμε και το Χρυσάνθο. Από δύο-τρία πραγματάκια. Ο Άρης βρίσκεται στην Ολλανδία από σήμερα και αυτό. Σε μια περιοχή 20 λεπτά από το Άρνεμ. Από το κέντρο του Άρνεμ. Ναι, αυτό το Ντούρβερτ, αυτό είναι. Το Ντούρβερτ, πώς λέγεται, ναι. Πού είναι, στο Golden Tulip μένει. Όχι, σε ένα άλλο. Πώς λέγεται, να δεν μπορεί να φέρει. Μόνο πάω εκεί, αυτό το λέω. Έτσι λεγόταν, Golden Tulip. Για πολλά χρόνια. Από F. Πολλά χρόνια. Ξέρετε, έχει πάει δύο-τρεις φορές σίγουρα. Από F, νομίζω είναι το ξενοδοχείο. Okay. Τέλος πάντων. Έχουν καταφέρει αυτά τα παλικάρια την Τετάρτη να παίζει 8 η ώρα φιλικό χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Πάω και 8 η ώρα να παίζει και Άρης φιλικό χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Πραγματικά μοναδικό. Μεγάλη επιτυχία. Πολύ ωραίο. Πραγματικά μοναδικό. Πολύ ωραίο. Σε παράλληλη μετάδοση. Με την Φορτούνα Σιτάρτ. Α, εκεί που ήταν ο Λάμπρο. Α, που ήταν ο Λάμπρο, ναι, σωστά. Φορτούνα Σιτάρτ. Στο Σιτάρτ. Στο όμορφο Σιτάρτ. Στο όμορφο και μαγευτικό Σιτάρτ, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, θα με πας στο Άρτ, δεν θα συζητήσουμε όλα γίνανε από την Παρασκευή μέχρι σήμερα στον Πάο Κρεφίλε που ήταν μοναδικά. Έχει φύγει ο Ρασβάνο Τσέσκο. Και ήρθε ο Αμπελάλε. Συγγνώμη αυτά μέσα από το σφαιρονικό, ε. 100%. Καθημερινότητα. Δεν θες να μιλήσουμε για το θέμα του Λουτσέσκου, γιατί έχω άλλη άποψη. Όχι, όχι, δεν θέλω. Ωραία. Δεν θέλω. Ούτε εγώ θέλω να μιλήσω. Ωραία, γι' αυτό σου λέω πάμε παρακάτω. Αμπέλ Φερέιρα. Αμπέλ Φερέιρα, τελειώσαμε. Ναι. Η ζωή προχωράει. Έτσι, από του καλύτερου Πορτογάλου προπονητέ. Νούμερο 44 στον κόσμο, σύμφωνα έτσι με το 442, του καλύτερου 50 του κόσμου. Όπω επίση προ του 4-4-2 και δεν μαζεύεται. Αν να μιλήσουμε για τον Λουτσέσκου. Όχι, άστο. Γιατί μα έχουμε μαζέψει την μπουκα όλοι. Δεν είμαστε και να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο και να είμαστε και εκεί στην μπουκα. Παρακαλώ. Όπω επίση για του φίλου του Άρη κατά αντίστοιχο, έφυγε ο Μανολάκης ο Σιώπης, τελείωσε, προχωράμε. Περήφανη πώληση. Τελείωσε. Ξεπουλάει ο Καρυπίδης. Δεν έχει ρευστό, φεύγει. Θα έλεγε ο Χρήσανθος, άμα ήταν στον ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Μανολάκης ο Σιώπης. Καλή του τύχη. Από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τον Άρη. Περήφανη πώληση. Περήφανη πώληση. Εντάξει. Ήθελε να πάει. Ξεπουλάει ο Καρυπίδης. 2 εκατομμύρια για 3 χρόνια πήρε. Δηλαδή για το Θεό. 2,1. Ναι, οκ. Not bad. Εντάξει, θα βρεθεί αντικαταστάτη. Τελειώσαν παιδιά στο ποδόσφαιρο και στη ζωή. Τώρα εκεί είναι ο Τζαβέ που είναι από του πρώτου που πήγανε. Ο Μπάκα. Απήγε ο Μπαγκαστάτα αυτό. Ένα μπράβο, ναι, σωστά. Σωστά. Και ο Μανιάτζ δεν ήταν εκεί, σε κάποια φάση. Ήταν. Και έχουν πάρει κι άλλου από την Ελλάδα, νομίζω αυτοί. Όχι Έλληνε. Παίχτε που παίξαν Ελλάδα. Είναι ο Ρολ Μπουλούτ. Τζαλμά. Ναι, Τζαλμά κάμπο, βέβαια. Βέβαια. Αυτοί δεν ήταν που τρακάρανε πέρυσι. Ναι. Άνα, γεια σας. Όχι πέρυσι. Πέρυσι, που είχε πεθάνει ένα ποδοσφαιριστή του. Δεν ήταν πέρυσι, νομίζω πριν από καιρό. Την περσινή σεζόν. Πέρυσι πλέον, οκ. Ναι. Γι' αυτό. Τζαλμά κάμπο ένα από του πρώτου λόγου που στράβωσε. Τα φιλιά μα στην εξωτική φούρκα που έχει φοβερού λουκουμάδε. Αγαπημένοι. Τζάλμα Κάμπο λέει ένα από του πρώτου λόγου που στράβωσε ο Λουτσέσκου. Λένε κάποιοι. Λένε κάποιοι, ναι. Μάλιστα. Εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα ένα φίλο και το λέει. Όπω και να έχει παιδιά, ουδή αντικατάσταση στο ποδόσφαιρο και στη ζωή γενικότερα, να ξέρετε. Ναι. Άρα λοιπόν, ο αντικαταστάτη του Σιώπη θα βρεθεί. Και από ό,τι φαίνεται έχει ήδη βρεθεί. Καστιγιάνο, πώ τον είπε. Πώ τον λένε. Ρε. Χάβη Καστιγιάνο. Καστιγιάνο. Καστιγιάνο, ναι. Άλλο παίξο όμω διαβάζω αυτό, Νίκο. Τι άλλο. Ναι, διαφορετικό στυλ. Ναι. Εντάξει, δεν είναι το, αυτό που λένε το μηχανάκι, μηχανάκι, ρε παιδί μου. Καλά, κοιτάξτε, σου πω λίγο κάτω τώρα. Παίχτε το Σιώπη είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί παιδιά, δεν να ξέρετε. Είναι και πολύ, ναι, τη μοδό. Όχι, όχι. Και δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί. Ξέρετε, όχι, δεν είναι τη μοδό. Άμα τον βρει. Δεν είναι και τόσο τη μοδό. Άμα τον βρει, τον τζιμπά. Ναι, αλλά ρε, παιδί μου, είναι πολύ λίγοι. Απλά πλέον αυτοί οι περισσότεροι παίχτε που παίρνουν σε αυτή τη θέση. Ναι. Οι προπονητέ θέλουν να συνδυάζουν διάφορα χαρακτηριστικά. Δηλαδή θέλουν να είναι και αθλητική και καλή με την μπάλα. Και... Mm. Δηλαδή, ο Σιώπης έκανε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Ωραία. Δεν θα σου κουβαλούσε την μπάλα ο Σιώπης. Όχι. Δεν θα έπαιζε κάθετα. Δεν είναι τέχνη της. Δεν θα έβγαινε στον γκολ. Ξέρει να τρέχει. Ακριβώς. Να καλύπτει χώρους. Δεν είναι πολιτισμωδός, αλλά μπορούν να βρουν λειτουργικότητα σε μια ομάδα η οποία θα εκμεταλλευτεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγε ο Σιώπης θα έρθει ένας αντίστοιχος Σιώπης. Δεν βρίσκει εύκολα αντίστοιχο Σιώπης. Αυτό το οποίο έχει ο Σιώπης σαν πακέτο. Αν είναι ελεύθερο στην πορεία. Αυτό που έχει ο Σιώπης σαν πακέτο. Μοιάζουν πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Ακριβώς, ναι, αλλά έχουν ομοιότητες. Μοιάζουν πάρα πολύ. Ο Κάτσε Βαράκης στη μένα. Ναι.
Αυτό που έχει ο Σιωπή σαν πακέτο το βρίσκει σπάνια στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Εντάξει, έχει πολλά προτερήματα σαν παίχτη. Και αυτό το πράγμα το σκυλίσει που έχει να τρέχει, να καλύπτει χώρου κτλ. Η ζωή όμως συνεχίζεται. Προχωράει, παίχτε έρχονται, φεύγουν και παίρνει άλλου. Και όπως έχει πει και η Χαρούλα, αγοράζει στο όνομα εκείνων των στιγμών. Πουλά και αγοράζει. Show must go on. Αυτό ακριβώς. Δεν κάτσουμε τώρα. Με το Σιώπη τώρα. Το απόγευμα να πούμε ο Σιώπης και ο Σιώπης. Εντάξει. Βέβαια, ρε φίλε, δυσαναπλήρωτο είναι το κενό. Εντάξει. Ξεπουλάει ο Καρυπίδης. Δεν έχει ρευστό. Δεν είναι. Όλοι θέλαμε να μείνει ο Σιώπης. Αλλά το θέμα είναι τι είναι καλό για τον παίχτη. Πήρε 2 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Δεν πάει, χαζό είναι. Όταν τα κάνει ο Λουτσέσκου είναι Ρουμάνος. Όταν τα κάνει ο Σιώπης όμως χαζός είναι ο τέτοιος. Ναι, η διαφορά είναι το Λουτσέσκου. Όταν τα κάνει ο Πρίγιοβιτς, α, ο Σέρβος την παράσταση ομάδα στη μέση σεζόν. Καλά, δεν πήγε. Πήγε για τα λεφτά. Ωραία, είναι Σέρβος. Δεν έχει ανάγκη ο Λουτσέσκου λεφτά για άλλους λόγους. Πήγε, δεν θέλω να του αναλύσουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Θέλω να του αναλύσουμε, αλλά δεν θέλω να του αναλύσουμε εδώ. Ναι, θα του αναλύσουμε έξω. Θα συμφωνήσουμε, να ξέρει. Τι? Θα συμφωνήσουμε. Το ξέρω, θα συμφωνήσουμε. Γι' αυτό δεν θε να μιλήσουμε στον Έλ. Χαίρομαι που υπάρχει ταύτιση απόψεις σε αυτό το ζήτημα, χωρίς καν να συνοηθούμε. Θα συμφωνήσουμε, αλλά και τα 4 εκατομμύρια καλά είναι. Ναι, οκ, okay, not bad. Εντάξει. Δεν είναι τα βρίσκεις στον δρόμο. Ναι. Μια βαλίτσα με λεφτά. Όσο απλά και να είσαι, ναι. Που είναι όντως ναι. Αποδεδειγμένο συγκεκριμένο. Ναι. Τα 4 εκατομμύρια το χρόνο, ναι. Όσο να είναι. Απλά η άποψη που έχουμε εγώ και ο Νίκος δεν άρεσε κάποιο την πολύ γενικότερα, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό θα την αφήσουμε ναι. Καλύτερα. Ουδήσαν αντικατάστατο λοιπόν και Αμπέλ Φερέιρα, Νίκο. Εγώ πήρα θέση με... γιατί ο Παναγιωτήτης έκανε το λάθος. Ναι. Επειδή είναι πολύ καλός στη δουλειά του, αλλά ναι. Σε αυτό το κομμάτι έδειξε λίγο απειρία. Έκανε το λάθος να με βγάλει το Σάββατο το βράδυ και να με ρωτήσει αυτό το πράγμα. Ήταν το θέμα τη ημέρα, δε φίλε, ναι. Γι' αυτό εντάξει. Και με ρώτησε ποια είναι η γνώμη για το θέμα Λουτσέσκου και λέω. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. Πόσο μπορούμε να κάνει ο άνθρωπος. Μα εντάξει. Αή το πρωτάθλημα πήρε, έλεγε. Σωστό! Τι να κάνει άλλο. Σπαθιά να κατάπινε. Σωστό! 26-4-0. Εκτός του ότι πήρε ή το πρωτάθλημα, έφαγε. Τον είχαν και όλοι στον Πινελίκη. Οι άλλοι. Mm. Ωραία, σωστό, χαστρό όλων. Electric possibility. Ναι. Τέλος πάντων. The group, man. Μια χαρά. Ξυστήρα θα περάσει τώρα εκεί πέρα. Θα σηκάσει το κεφάλι του. Θα πάρει τα λεφτά. Όσο κρατήσει. Ένα χρόνο, ένα χρόνο. Μια χαρά. Έτσι, παιδιά πρέπει να αλλάζουν και οι προπονητές κάποιες φορές να ξέρετε. Δεν και να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε, πλέον. Αν το καλοκαιριθεί, ακόμα και πετυχημένοι προπονητές, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για το top επίπεδο. Δεν λέμε τώρα Guardiola, ξέρω εγώ. Έτσι. Πόσο μένουν στι ομάδες, Νίκο Παπαδόπουλε, άντε να μείνουν 2 χρόνια. Άντε 3. Ναι. Το πολύ. Μετά αυτοί που έχουν φιλοδοξίες ή τέλος πάντων κάτι χαλάει μέσα τους, βρίσκουν τον επόμενο στόχο. Δηλαδή τώρα, αφού ο Πορτογάλος είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Όχι ακριβώς η ίδια, διαφορετική. Απλά αυτός, επειδή το βλέπει το έργο. Και ξέρει ότι η Ελλάδα είναι καλός ενδιάμεσος σταθμός για τους ναι. Πορτογάλους και είναι ακόμα μικρός, 40 χρόνων, έτσι. Εμένα μου αρέσει αυτή η ηλικία. Ναι, είμαι παιδί. Φαν αυτών των προπονητών. Θα ήθελα και στον Άγνα τέτοιο. Παντελής πώς είναι. 54. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με αυτές τις προπονητές, λέει κάποιος που συνεργάστηκε με έναν αντίστοιχο του μπάσκετ, μπορείς να συνηθίσεις πολύ πιο εύκολα. Ναι. Γιατί είναι άνθρωποι κοντά στην ηλικία τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Καταλαβαίνουν πολύ πιο εύκολα την κατάσταση. Τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Απλά και ο συγκεκριμένος τώρα που λέμε, που λίγο συνδυάζουμε περιπτώσεις. Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος το βλέπει σαν με το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Next step. Το οποίο είναι στο εξωτερικό. Καλά λεφτά, καλό project ενδιαφέρον. Champions League. Champions League. Ωραία. Champions League. Αν πετύχω, σου λέει και εκεί, μετά φεύγω για να πάω σε top 5 πρωτάθλημα που έχω για ένα τέτοιο όνομα. Και γενικότερα. Όχι να σου πω κάτι. Το σύστημα των ατζέντα είναι πολύ σωστά. Ναι, τα τελευταία χρόνια δεν σα πούμε. Βλέπει ένα προπονητή τώρα, ο Αμπελάλε, πώς το λέω τώρα. Λοιπόν, Αμπελ Φερέρε, τι Αμπελ Φερέρε. Νούμερο 44. Ναι. Βλέπει ότι ο Ίβιτς έκανε μια καλή χρονιά. Πήγε στη Μακάμπι Χάιφα, πήρε πρωτάθλημα. Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μακάμπι Τελ Αβίβ, okay. Anyway. Ο Λουτσέσκου, πρωτάθλημα, double, κύπελα, 4 εκατομμύρια κάτω στην αραπιά. Εγώ γιατί. Κοίτα μας, ο συγκεκριμένος είναι λίγο άλλο project. Όπα. Και πριν είχε μια ωραία φάση. Εδώ είμαστε καλά. Ο συγκεκριμένος είναι project για top επίπεδο. Έτσι λένε τουλάχιστον όλοι αυτοί οι αναλυτές τέλος πάντων. Προπονητών και όλα αυτά. Θεωρούν ότι είναι για το επόμενο επίπεδο. Okay. Ο Φερέρε και γι' αυτό δαπανήθηκε για τόσα χρήματα. 4 εκατομμύρια. Ναι, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια να πάρει πράγκα για να τον αφήσει να έρθει. Παρότι διαβάζαμε ότι θέλει 12. 12? Ναι, ναι, έτσι γράφανε κάποιοι γνώστες. Τον νέο Ρονάλντο είχε. Έτσι έλεγε η ρήτρα, υποτίθεται. Λες και πλέον όταν έχει τέτοιες ρήτρες δεν γίνεται κουβέντα. Ούτε καν. Ή θα πήγαινε ο Πάοκ να πάρει τον παίχτη και θα έλεγε την πράγκα 12 εκατομμύρια ρήτρα. Πολύ ωραία πάρτα. Και δεν θα μιλούσε πρώτα με τον προπονητή για να τον ψήσει και μετά να πάει να μιλήσει με την πράγκα. Τέλος πάντων. Και ο ίδιος νομίζω θα πάρει 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Not bad. Βάλε και τις εφορίες και όλα αυτά. 4 εκατομμύρια βγαίνει ο Ρονταβέλη. Κατά τη στόχων και τα λοιπά. Ακριβώς. Το όλο πακετάκι είναι κανένα δεκάρικο αν μείνει μέχρι το τέλος. Πόσα χρόνια υπέγραψε? Τρία. Τριετές, μάλιστα. Δεν λέω ότι θα μείνει 3 χρόνια εγώ. Το περίφημο τριετές πλάνο. Ναι, το πακετάκι είναι τόσο. Κατάλαβες. Το Open είναι πολύ μπροστά γενικότερα. Δεν ξέρω, φίλε, ταινία δείχνει. Ποιο είναι το βασικό αστικό, είναι. Όχι.
Ενάλλη με την Diane Keaton και τον Richard Gere. Μόνο που μυθό το λόγο. Richard Gere πρέπει να είναι πολύ παλιά η ταινία. Πρέπει να είναι δεκαετία 90 τώρα. Ναι. Μάλιστα. Αυτή κερατώνει τον άντρα τη. Τέτοια είναι. Α, βλέπεις. Α, και τον αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Πώς τον λένε, ρε. Γνωστός και αυτός σε εκείνες ταινίες. Τέτοια κάνουν, ρε. Κερατώνει τους άντρες τους. Ναι. Τέλος πάντων. Τέτοιες είναι. Παιδιά, να επισκεφτείτε την Περαία. Εντάξει, θα διαφημίσω. Γιατί? Ενώ δυσφημίζω Περαία γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Δεν δυσφημίζεις, είναι δυσφήμιση από μόνη της είναι. Ε, τι μην κοιτάς τώρα έτσι. Δεν είναι έτσι. Ε, καλά, δεν είναι έτσι. Έτσι. Εντάξει, για τη θάλασσα, ναι, οκ. Okay. Τα μαγαζιά όμως είναι μια άλλη κατηγορία. Mm-hmm. Το ψαράκι σας που έρχεστε και τρώτε με το τσουπουράκι σας, έτσι. Έχει ανοίξει τα ράτσα στην Περαία. Μπράβο, ρε Νίκο, βρήκανε το τέτοιο. Στον Μπαξέ. Τον Άρη εκεί πέρα, τα παιδιά, μπράβο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πιο Μανχάταν τώρα και πιο Βανίλια τώρα και τα λοιπά. Στην Περαία υπάρχει τα ράτσα καινούρια, ωραία. Εντάξει, mm-hmm. με δικά μας παιδιά που δουλεύουν εκεί. Πήγα πρώτη φορά το περασμένο Σάββατο. Ο μπάρμαν μου λέει, επειδή τον ξέρω κιόλας, μου λέει, τι θα γίνει με τα live στο Instagram. Λέει, κάθε φορά την κοιτήκη κατά βράδυ. Φτάνει, λέει. Τέλος πάντων, πάω ξάχι άρρωστο. Να έρθετε να επισκεφτείτε, να τιμήσετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Με θέα όλο το θερμαϊκό. Μη μου πεις. Τι? Δεν θα του κάνω και διαφήμιση τώρα. Δεν θα του κάνω και διαφήμιση, δηλαδή τι άλλο να πει. Κατοστάρικο. Είναι ένα πολύ γνωστό μαγαζί στον Μπαξέ με μπαλκόνι. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφήμιση δεν κάνουμε. Όποιο θέλει διαφήμιση, κατοστάρικο. Δηλαδή μα λες εσύ τώρα κάποιο ο οποίο θέλει να πάει να βγει να πιει ένα ποτό, α πούμε. Κάτι είναι ωραία. Είναι να πάρει το αυτοκίνητο, να πάει μέχρι την Περαία ναι. για να πιει ποτό. Στην ταράτσα της Περαίας. Βεβαίως. Μυθέα όλο το θερμαϊκό, φίλε. Εντυπωσιακό. Γιατί υποτιμάς. Καθόλου. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Υποτιμάς. Απλά νομίζω ότι εκείνες οι περιοχές, Νίκο, δουλεύουν λοκάλια. Δηλαδή, λοκάλια. Λίγο Περαία, λίγο Μπαχτσέ, ναι. λίγο Πλαγιάρη. Δύσκολη. Okay, ναι, εντάξει. Έτσι δουλεύουν στις περιοχές και πέρα. Είναι λίγο μακριά. Και δεν είναι όπως παλιά που ήταν που πήγαινε ο κόσμος παραθέρηση. 20 λεπτά. Γιατί σε πειράζει τόσο πολύ ώρες παραθέρηση, Νίκο. Υπάρχει παραθέρηση, δηλαδή επειδή χρησιμοποιώ τον όρο παραθέρηση. Είμαι πολύ, πολύ ωραία λέξη. Είμαι συμπέθερος, ας πούμε. Πολύ ωραία λέξη. Με βγάλεσε τα παραθέρηση. Μου. Παραθέρηση, φίλε. Παραθέρηση. Ναι. Πού θα παραθέρησετε φέτος. Πήγα παραθέρηση, είμαι παραθεριστής. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι, ποια είναι η σύγχρονη. Τίποτα, παραθερίζω. Καλά το λέω. Σλάνγκ, τι λέει δηλαδή τώρα, τι λέμε, ας πούμε. Φλεξάρω στην παραλία. Φλεξάρω στην παραλία. Ναι. Παράθερη. Εσύ δηλαδή. Δηλαδή το ξύνω, εγώ το θερίζω. Ναι. Τι να πεις. Δηλαδή, τι λέμε. Δεν πάω, δεν πάω για διακοπές. Φλεξάρω στην παραλία, δηλαδή. Ναι. Φλεξάρω στην παραλία. Ωραία. Μάλιστα. Δηλαδή, να πάμε σήμερα να κάνουμε ποτό στην ταράτσα. 12.30 ώρα, Δευτέρα στην Περαία. Τι να σε περιμένει η ταράτσα, δεν θα έχει. Αποτελεί το πάνω. Την Παρασκευή το βράδυ μέχρι τις 5.30 ήταν ανοιχτή. Μη μου πει. Μόνο αυτό σου λέω. Είχα μέσα το κέι σχάνε λίγο. Όταν ήμουν εγώ. Το Σάββατο ξένα πήρε. Γιατί έκανε μέχρι 5.30 ρε φίλε, δεν το γύρισε λίγο. Μπορεί να το γύρισε μετά. 5.30 ώρα, φίλε σου λέω, μου λέει ο μπάρμαν που είναι γνωστό, μου λέει είναι ανοιχτή. Α, πίνουμε και ποτό μετάλλυρο. Εντάξει, αμέσω θα έρθουμε ρε φίλε, αμέσω έτσι. Εντάξει. Μετάδρο, δεν λέμε αυτό. Περασμένο το Σάββατο που ήμασταν πριν φύγουμε, επειδή με του κολλητού μου και τα λοιπά, λέει καθίστε να πιούμε ένα υποβρυχιάκι. Τσακά τη. Τα αφήνει τάλλυρο το ποτό. Είναι καινούριο το μαγαζί, εντάξει, μπορεί να μην τα αφήνει, το καταλαβαίνω. Κάτι θα κάνουμε, δεν είναι θέμα. Κάτι θα φτιάξουμε. Δεν είναι πρόβλημα. Όπου υπάρχουν δικοί μα άνθρωποι δεν είναι θέμα. Άλλωστε, γενικότερα όταν βγαίνει. Αυτό μου το έχει μάθει ο Νίκος, βέβαια είναι η αλήθεια. Ναι. Το έχω ακούσει και από αλλού. Ο καλύτερος φίλος όταν βγαίνει είναι ο μπάρμαν. Όχι, δεν είναι στάνταρ αυτό. Ναι. Απλά άμα ρε παιδί μου μπορεί να πας σε ένα μαγαζί να περάσει ωραία, να θες να ξαναπάς. Ναι. Πρέπει σιγά σιγά ωραία, να αναπτύξει μια επαφή. Καταλαβαίνεις. Όταν λέμε επαφή, δεν εννοούμε να γίνεις κολλητός του. Όχι. Ούτε να κάνεις πίσω όλα τα προβλήματά σου. Όταν μπαίνεις στο μαγαζί, όμως απλά βλέπεις, όταν θα μπαίνεις. Μου, είσαι, όχι, όταν θα μπαίνεις και θα έχει πολύ κόσμο. Έλα, κάτσε εδώ. Να σου κλείσει, όπως σου πει, έλα από εδώ. Καταλαβαίνεις. Ναι. Βολεύτηκες. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Έτσι. Αυτό συνήθως ισχύει σε μαγαζιά. Μαϊντανίζοντα, καταλαβαίνεις. Ναι. Τώρα σε κάνα μπαράκι που θα πας, ας πούμε, θα ράξεις πίσω από το. Οκ, εντάξει, δεν λέει κάτι. Ο μπάρμαν είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί μετά, αν το αναπτύξει ακόμα περισσότερο. Υπάρχει το γνωστό πόσα να αφήσουμε και τέτοια, καταλαβαίνεις. Πόσα είναι, λέει. Καλά είναι τόσα. Ναι. Άστα και φύγε. Ναι. Τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Ήταν γεμάτο τρίμερο και διήμερο βασικά αυτή τη μέρα. Ήταν ενικό. Κάναμε δουλειά. Μάλιστα. Κάναμε το δεύτερο μας μπάνιο mm-hmm. στην εξωτική επανομή. Ωραία η επανομή. Συμπεθερίστηκα πολύ το Σάββατο. Ενώ το προηγούμενο την άλλη φορά που είχε πάει, φίλε, ήταν. Βλέπει, φίλε, το Δήμο Θερμαϊκού το στηρίζει full. Έχει. Είναι πανέμορφα στην επανομή, Χρήστο. Τι κάνει έτσι. Πρόσεξα λίγο. Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ, περίμενε τώρα λίγο. Περίμενε, μην είσαι άνθρωπο λίγο που νιώθει. Περίμενε λίγο. Την Παρασκευή το βράδυ, Χρήστο, εκεί που ήμουνα, το Σάββατο βράδυ, μάλλον συγγνώμη, μια μισή ώρα έρχεται ένα 20χρονο καλό φίλο και μου λέει: θα πάμε Ethnic, θα έρθετε. Μια μισή ώρα. Στο Μαρμαρά, εγώ. Εσύ του λέω: πού να σηκωθούμε, δεν θα σηκωθούμε τώρα ή καμιά.
Όχι, μια ώρα δεν είναι. 45 λεπτά από εκεί, ξέρω εγώ. 15 με στροφές είναι, είναι μισή ώρα με 45 λεπτά. Τέλος πάντων, πάει ρε παιδί μου, όντως μια παρέα αυτή εκεί πέρα. Και γυρνάει, το βλέπω το πρωί, το λέω τι είχαμε χθες. Μου λέει εσύ καλά ήταν, λέει γι' αυτά. Τράβηξε μέχρι να γυρίσαμε, λέει 7 η ώρα, ξέρω εγώ. Αλλά... αλλά λέει είχε λέει, άλλο κόσμο από εμάς. Λέω τι είχε. Συμπέθερους. Μου λέει ναι, λέω τη δική μας ηλικία. Όχι, μου λέει κάτι 40. Και λέω τράβηξε μέχρι 7 η ώρα και μου λέει ναι. 40, μπράβο. Ήταν δυνατά στο Ethnic, φίλε. Μου είπανε. Φιλέ, ρε φίλε. Και τραβάει ακόμα, ε. Τραβάει ακόμα κάτι Σάββατα και τέτοια. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραία φάση, φίλε μου Χρήστο. Εγώ μου αρέσει, μπορώ να πω. Έχω τις ενστάσεις μου, θα σας πω έξω. Μάλιστα. Για το συγκεκριμένο. Okay. Πες με εσύ τώρα για την επανομή. Τώρα που πήγες το Σάββατο και ήταν. Πολύ καθαρά νερά. Τίποτα 200 κιλά, τίποτα με κάτι φυσιά να κρέμονται τώρα και έλα εδώ για να κρέμονται. Την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ποιοτικά. Και απίνασε και τέτοια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ποιοτικά. Δεν έρχονται μωρά, ρε μήκο στο καραβί τη. Με βγάζει τα κρέμονται το βράδυ. Αλλά κατεβαίνουμε το μεσημέρι, φίλο πάει για φαγητό. Εντάξει. Κρακ. Αυτό σου λέω. Δεν πάμε το πρωί και το απόγευμα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ποιότητα από πλευρά κόσμου. Τώρα επανομή όλα αυτά. Ναι, ρε φίλε. Και τα νερά σου είπα είναι καθαρά. Άμα δεν πήγαμε. Αλλά τώρα ήταν λίγο συμπεθερέ, εντάξει, δεν ήταν πάρα πολύ τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, την πήγα στη βουτίτσα μας την κάναμε. Το χρωματάκι μας το πήραμε λίγο. Οκ, okay, μέχρι εκεί. Προχωράμε. Πήγε στο ίδιο μαγαζί που πήγε την άλλη φορά. Ναι, πήγα στο, πήγες... στο ίδιο. Θα σου λέγω ότι μπορεί να πήγε σε άλλο μαγαζί και γι' αυτό. Στο ρε, ίδιο πήγα. Μάλιστα. Δεν έκανα το λάθος από την Κυριακή, γιατί την Κυριακή τεγνότανε. Το Σάββατο έχει λιγότερο δηλαδή. Κόσμο. Ναι, γιατί περισσότεροι δουλεύουν. Έφασε περισσότεροι. Αρκετοί βασικά δουλεύουν ακόμα. Ναι, και μπορεί να ξεμπερδεύουν λίγο ρε. Η λάθος κίνηση που έγινε μέσα στο διήμερο ήταν χθες το βράδυ που μου λέμε με κάτι γολιτούς, ρε παιδί μου, λέει, να πάμε λέει, σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί παλιό. Παλιό. Ναι, ένα νεοκλασικό που έγινε καφέ μπαρ. Είναι πολλά πλέον, αλλά οκ, okay, ναι, κατάλαβα περίπου. Ναι, okay. Στη Βίλα Μπιάνκα, οκ. Okay. Ναι. Ναι. Και... τα διαφημίζει τα μαγαζιά. Ναι, μωρέ, δεν ξέρω τη Βίλα Μπιάνκα, τέλος πάντων. Και λέει, πάμε εκεί πέρα, δουλεύει η κοπέλα του. Άντε, λέω να πάμε. Οκ. Okay. Κυριακή βράδυ όμως. Είναι επιστροφή από τη Χαλκιδική. Ναι, ναι. Α, εσύ γιατί αυτό μπλέξιμο σε τέτοιε καταστάσει, όντω δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Ποτέ. Είναι επιστροφή στην Καλλιδική. Μπλέξατε. Και πάμε από κάτω, ξεκινάμε από κάτω. Βλέπω πολύ κινητικότητα. Με παίρνει άλλο που έχει ξεκινήσει νωρίτερα, μου λέει. Μετά βολή. Φύγε, λέει από πάνω, λέει. Τι από πάνω τη Καλλιδική του λέω, φύγε από πάνω, λέει. Λοιπόν, είναι καλύτερα, λέει. Και κάναμε μισή ώρα 35 λεπτά για να φτάσουμε μέχρι εκεί την Περαία. Τι να κάνουμε, ρε Νίκο, τώρα και εσύ. Ήταν η επιστροφή των εκδρομέων. Pop. Αλλά εντάξει, στη Μουδανίων ήταν καλή ροή για εκείνη την ώρα, δεν μπορώ να πω. Νορμάλ. Δεν έχουν πάει ακόμα πολύ μαζικά στη Χαλκιδική, νομίζω. Πηγαίνει κόσμο, οκ, okay, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Το Σαββατοκύριακο είχε πολύ κόσμο. Είχε πολύ κόσμο. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Σκοτώθηκε στη δουλειά, σε βλέπω κανένα στην πλούζα έτσι. Εγώ. Ναι. Σκοτώθηκε στη δουλειά μέχρι το Σάββατο μεσημέρι. Από εκεί και μετά. Είχα μια μισή μέρα ρεπό. Ένα story ταλαιπωρίας είδα το πρωί με τον Κράντσι που ξύπνησες για... και τον έπρεπε να παιχνιδίζει λίγο στον καζόν, θα έλεγα. Έχει κοιμηθεί το μεσημέρι μου στην προηγούμενη πολύ βυνατά. Οπότε δεν είχα θέμα. Α. Τι ώρα ήταν αυτό το ξύπνημα, δηλαδή. 8.30. Εμφύλιο, το σκυλί είναι παιδί. 8.30 μετά ήταν καλά, φίλε, γιατί άραξε πίσω το καφέ σου, ήταν καλά. Με δροσιά ακόμα, ε. Πριν σκάσει πολύ. Μα δεν είχε πολύ ζέστη το Σαββατοκύριακο. Μην υπερβάλλουμε. Εντάξει. Ήταν πολύ νορμάλ τα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα προ τέλο τη εβδομάδα θα σφίξουμε λίγο, μαθαίνω. Πάλι! Ναι, την Πέμπτη κάτι 39 θα είχε κάτι τέτοια. Πω. Κακό. Ποσέ θα γίνουνε. Και κάποιοι άλλοι στην Ολλανδία με του 20 βαθμού. Δεν προβλέπετε και Σαββατοκύριακο. Γιατί είχε τι εκλογέ την Κυριακή. Και κάτι υπόθηκε ότι δεν προβλέπετε. Δεν προβλέπετε. Και έχει και φίλοι, και έχει και ο Πάοκ, έχουν φύγει στην Ολλανδία. Δηλαδή, ζούμε πάλι μια κατάσταση. Αυτό τη Κυριακή, μην μου το θυμίζει, τέλο πάντων. Τη Κυριακή. Ναι. Γιατί άρεσε πέσει Κυριακή. Όχι, γιατί ήρθε το χαρτί. Τι αστείωτη. Και σένα και στο Γιάννη δεν το κούμπο, φίλε. Ναι, όντως. Άντε το κούμπο, Ιωάννη του Τσάρλ. Του Τσάρλ. Ναι. Λοιπόν... αναπληρωματικό μέλο εκείνο. Πάλι καλά. Εγώ λέω να πα, φίλε, πέρα την πλάκα. Θα είναι καλή φάση. Θα δούμε. Λέω εγώ που είναι αναπληρωματικό και έφυγα. Θα βρούμε. Αλλά... ναι, το τακτικό είναι αλλιώ, Νίκο. Δεν είναι να σου πω λίγο κάτι όμω. Είναι μεγάλο το κλικό κέντρο εκείνο. Δηλαδή, υπάρχει πως να μπλέξει άσχημα, ρε παιδί μου. Όχι. Mm. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Η πίκρα ήταν σε αυτές τις προηγούμενες εκλογές που ήταν όλα μαζί. Που ήταν αυτοδιοικητικές, δημοτικές, κοινοτικές και ευρωεκλογές. Τώρα σε αυτό εδώ πέρα, τι καταμέτρες να έχει, ρε φίλε, το εκλογικό τμήμα της πέρασης εσύ. 11-12 η ώρα, το αργότερο ξεμπερδεύσει. Το αργότερο, ξαναλέω. Θα δούμε. Εγώ λέω να πας, Νίκο, να ζεις αυτή την εμπειρία. Να έχεις να το λες. Καλή θέλεις, υπάρχει όλο γίνεται. Να έχεις να το λες. Θα πας, θα αλλάξει εκεί πέρα, θα κάνεις κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Δεν θα δουλέψεις. Κρακ. Προτιμά να δουλέψω. Είσαι τώρα, εντάξει. Πας εκεί πέρα, θα αλλάξεις. Αν θέλω να περάσω την ώρα μου στο εκλογικό κέντρο,
στην Εφορευτική Επιτροπή. Ναι, στην οποία σε κάλεσε η μάμα πατρίδα. Έτσι, ναι. Όπως λέει ο πατέρας μου, λέει πρέπει να είναι το Θεογλύψος τη μύτη. Τη μύτη. Έτσι, καλά λέει ο πατέρας. Λοιπόν. Για να περάσω λοιπόν την ώρα μου, αν πάω τελικά. Mm-hmm. Έχω στο κινητό μου την εφαρμογή τη Στίχημαν. Ναι. Εντάξει, για να παίζω στο live εκείνη την ώρα που θα διεξάγονται εκλογές. Και όταν θα πέφτει λίγο εκείνη το μεσημεράκι, θα ανοίγω την εφαρμογή, θα παίζω στο live. Εντάξει. Και άμα βλέπω σούξου μουξου και τα λοιπά, κάνω ένα cash out, τα παίρνω και έφυγα κύριο και συνεχίζω μετά. Μπαίνει κι άλλο παρτίδα, μοιράζω το ψηφοδέλτιο. Καλησπέρα σα εδώ πέρα, περάστε, ψηφίστε. Λοιπόν, η Στίχημαν είναι μαζί μα και στην απόψινη εκπομπή. Στίχημαν και στίχημαν.gr, η κορυφαία στίχηματική εκπομπή. Η εταιρεία τη Ελλάδο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα και με ρεπορτάζ από μπασκετικό ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί έχω νίκο μοσχοβίτη εδώ πέρα. Τι καλοκαίρι είναι κι αυτό, τι καλοκαίρι είναι κι αυτό, το οποίο διανύουμε. Παρέα εδώ πέρα μέσα τη συχνότητα του Λίμπερο και θα το διανύουμε για πολύ καιρό ακόμα. Τι έγινε, φίλε, γιατί μιλάς, αυτό ήτανε. Το κλείσει για σήμερα. Περιμένω μια ενημέρωση. Μήπως έχουμε τον συνάδελφο. Πιστεύεις ο Γιάννης Αντοκούμπο θα πάει να παρουσιαστεί στην Εφορευτική Επιτροπή 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής? Θα πάει χαρτί του μου, γλυκό κιμπάξ. Φαντάζεσαι, με χαρτί. Χαρτί. Υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο. Ναι, έχω προπόνηση. Ναι. Από τον κύριο Μπούντεχολτ. Δεν γίνεται, αν δεν έχω άλλον πρέπει να σε κρατήσω. Ναι, δεν γίνεται. Να το πει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Μα έχω προπόνηση. Όχι, θα κάτσει. Και να πάει να ψηφίσει, ξέρω εγώ, εκεί στο σχολείο του ζωγράφου και 13ο, κάπως έτσι νομίζω ήταν. Ναι. Ωραία. Δεν είναι ψηφοδέλτια. Δεν είναι ψηφοδέλτια, ναι, μισό λεπτό ξέρω εγώ και τέτοια. Είναι να κάθεται να τα φτιάχνει να τα δίνει έτοιμα και τέτοια. Μάλιστα. Ε, το Γιάννη το κούμπο. Μάλιστα. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω λέω κάτι. Προκύπτει αυτό το όνομα πάνω στη λοταρία όπως βγαίνει, δηλαδή, και ένας δεν υπάρχει τώρα να πει εσύ. Αυτός εδώ. Αυτός εδώ έχει πάρει. Είναι ο Αντετοκούμπο, γνωστό. Αλλάξτε το. Δηλαδή, όπως πάνε τα χαρτιά, όλα άιντε φεύγουνε. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Εγώ, Νίκο, προτείνω πάντως να πας, να ξέρεις. Να ζεις την εμπειρία. Άμα ήταν ο Αντετοκούμπο, μπορεί να πήγαινε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Να πας έχεις ένα όμορφο περέ και να το ζήσεις, γιατί όχι. Το ζεις. Το ζεις. Μάλιστα, εν τω μεταξύ είναι οι πιο ξενέρωτες εκλογές ever, θα πω εγώ. Οι ευρωεκλογές μας κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Ναι. Γιατί όλοι πάνω κάτω ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξεσπαθώσαμε σε ευρωεκλογές. Δηλαδή όλοι τα διάφορα κομματόσκελα δεξιά-αριστερά. Και τώρα, καπάκι εκλογές μετά από ένα μήνα. Δεν. Δεν τραβάει. Έχει αποχή πάλι, πιστεύω. Θα έχει. Δεν τραβάει. Ναι, νομίζω εγώ ότι θα έχει. Καταρχάς, να σου πω λέω κάτι, φίλε. Είναι και 7 Ιουλίου που πολλοί κόσμοι έχουν κανονίσει διακοπές, έτσι. Σωστό. Είναι η περίοδος διακοπές. Δηλαδή, από αρχές Ιουλίου ουσιαστικά ξεκινάνε και άδειες και τέτοια. Δηλαδή, αν άλλος έχει κανονίσει διακοπές, θα κάνει. Θα γυρίζει πίσω για να πάει να ψηφίσει. Όχι. Κούλι. Ή Αλέξη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κούλι. Λίγο δύσκολο. Κούλι. Μάλιστα. Λέω. Εγώ νομίζω θα είμαι εδώ. Έτσι είναι οι πληροφορίες που. Δεν θα πα. Ναι, μου μετέφερε ότι θα είμαι εδώ, μάλλον. Πίκρα. Και ούτε την Κυριακή θα ανηφορήσω εκεί πέρα στο όμορφο στο χώρο. Debate δεν είχε σήμερα, ποτέ δεν θα γίνει τελικά. Όχι, debate δεν θα γίνει. Την προηγούμενη εβδομάδα. Μη με ρωτήσει γιατί κάπου το έχασα, απλά είδα ότι δεν θα γίνει. Μαλώνανε κάτι τέτοιο. Όχι, μαλώνανε. Υποτίθεται θα γινόταν μία μέρα που είχε σύνοδο κορυφής και το πήγανε πιο πίσω και μετά κάτι υπό ένα και κάτι υπό άλλο και δεν μπορούσε να γίνει τέλος πάντων. Ναι. Κατάλαβες, Νίκο, με τις εκλογές. Η συνάδελφος, η συνάδελφος η Ειρήνη Φράσκου μου στείλε το άρτρο. Το άρτρο, το Ιάντα Τσοκούπο. Αντικαταστάθηκε την εφορευτική όταν βεβαιώθηκε ότι είναι κάτοικος εξωτερικού. Δηλαδή, μια χαζομάρα στο φουλ. Είδε τι φτιάξανε τα παλικάρια στα Ζεπόλια. Δικαιώθηκε πανηγυρικά η είδηση που μεταφέραμε πρώτη εδώ. Εδώ τη μεταφέραμε την περασμένη τον Νίκο από το Λιτόχωρο που Τετάρτη. Πρώτη εδώ ακούσατε έτσι. Για το viral βίντεο που βλέπετε αυτές τις μέρες με την μπασκέτα που έστησε η Nike στην κορυφή του Ολύμπου. Ή μάλλον μπορεί και όχι στην κορυφή, σε μία από τις κορυφές του Ολύμπου τέλος πάντων. Και το βιντεάκι που έκανε για το παπούτσι που έφτιαξε για τον κούμπο. Το Freak One. Το οποίο είναι λίγο. Δεν μου άρεσε και πάρα πολύ να πω την αλήθεια. Δεν σε τρελάνε. Όχι. Το λευκό ήταν το μαύρο μου άρεσε εμένα λίγο. Το λευκό ήταν ωραίο. Λογικά θα είναι από αυτά τα καινούργια πανάλαφρα πασχετικά παπούτσια, τα οποία νομίζω είναι πιο ελαφριά και από τις αγιονάρες που φοράμε πλέον. Μάλιστα. Έτσι, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Καλά με το πάρεις. Πόσο κάνει? Δεν ξέρω. Τη μούλη. Το παρουσίασαν. Δεν ξέρω αν έχει βγει σε κυκλοφορία. Στο Ζάπιο. Ναι, στο Ζάπιο και Ζάπιο. Με την μπασκέτα στη κορυφή του Ολύμπου που πρώτος ο Νίκος Παπαδόπουλος μετέφερε εδώ σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Ξαναλέω. Παγκόσμια αποκλειστικότητα μεταφέραμε πρώτη εδώ. Είδε τη φτιάξα σε πόλια πάλι τα παλικάρια αυτά. Πολύ δυνατά. Εγώ είδα εκείνο το βιντεάκι με τον τέτοιο, με τον stand-up, τον Τζούβελα.
Ποιο τσούβελα, βρε κούβελα. Τσουβέλα τον λέμε άνθρωπο, βρε τσούβελα. Τσουβέλα. Που του λέει το κούμπο γεια, λέει, αλλά στο φέραμε. Κυραλέκος. Κυραλέκος, καλός, καλός, καλός. Ελληνικά μιλάει. Το τσούβελα. Είναι ωραίο αυτό το παιδί, παιδιά, είναι έμπνευση όντως, δηλαδή, ότι όσο και αν βρεθείς, δηλαδή, στον πάτο και πεις ότι δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι, ότι μπορείς να την βρεις στην άκρη με τον άλλο τρόπο. Άμα ήμουν Netflix, θα είχα ήδη ξεκινήσει τα πάντα και θα έδινα πάρα πολλά χρήματα, ούτως ώστε να ξεκινήσω μία mini series, documentary, δεν ξέρω εγώ, whatever, για τον Αντοκούμπο. Τώρα θα ήταν 4, 5, 10 επεισόδια, όσο θα το ήθελα. Ναι. Όπως τα φτιάχνουν αυτοί που τα φτιάχνουν καταπληκτικά. Άμα ήμουν, ξέρω εγώ, Disney, θα ήθελα να πάρω τα δικαιώματά του, ώστε να φτιάξω μια ταινία για αυτόν. Σίγουρα θα γίνει ταινία κάποια στιγμή, δεν γίνεται και θα πουλήσει κιόλας. Το εντυπωσιακό με τον Αντοκούμπο είναι ότι, ρε παιδί μου, οι ειδικοί όντως περίμεναν ότι θα φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, αλλά όχι τόσο νωρίς. Πιο μετά. Ναι. Δηλαδή όχι στα 24, γιατί αν σκεφτείς ότι ο Αντοκούμπο πήγε εντελώς άμαθος από μπάσκετ γενικότερα, όχι από επίπεδο NBA. Έχει διάθεση φιλαθλητικό, πήγε έτσι? Στο NBA. Κατάφερε όμως μέσα σε πολύ λίγα χρόνια να γίνει όντως ο καλύτερος παίκτης του NBA, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν. Και ένας παίκτης ο οποίος νομίζω είναι θέμα χρόνου να κατακτήσει και πρωτάθλημα, παύλα πρωταθλήματα, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν θα το κάνει με τον Μιλγουόκι. Έτσι, αλλά πλέον έχει κάνει την ομάδα του ομάδα που διεκδικεί τίτλο. Κάτι που είχε να κάνει πάρα πολλά χρόνια. Έμεινε και ο Middleton. Οι Nets παίρνουν τον Καϊρή, παίρνουν και τον Durant, λέγεται. Και ο Λέοναρντ λένε πάει στου Lakers. Και ο Λέοναρντ λένε πάει μπροστά στου Lakers. Δεν έχω δει το Βόζ να έχει γράψει κάτι για Λέοναρντ, φίλε. Ναι. Αλλά έχει γίνει πάρτι χθες με τη free agency. Δηλαδή, ξεκίνησε. Ο Ντιάντζελο πήγε στου Warriors. Μα τα λέγανε, φίλε, οι γνώσει του NBA. Εμένα σε τέτοια θέματα μην με μπλέκει, γιατί ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το όλο σκηνικό. Και πώς προκύπτει, ξεκινάει η free agency και πώς είναι free agent και το max συμβόλαιο και το πόσο μένει στο salary και δεν το χάνω. Του Λέοναρντ δεν νομίζω ότι μπορεί θα παίξει κάτι τέτοιο. Ναι. Λες να μείνει στο Toronto. Vos Bomb βαράει ο Adrian Wojnarowski. Όλοι κάθονται, είναι στο Twitter του και κάνουν ανανέωση, γιατί όλοι από εκεί τα παίρνουν. Μάλιστα. Ό,τι γράφει ο Vos ισχύει. Το γράψαμε ισχύει, είναι ορισμός του. Το γράψαμε ισχύει. ο Vos. Μάλιστα. Και η Brooklyn που είπε και ο Χρήστος από έξω, Καϊρή και Durant. Και DeAndre Jordan. Βέβαια ο Durant τώρα με αυτόν τον τραυματισμό. Του χρόνου δεν θα παίξει αυτό πάλι. Δύσκολα. Δύσκολα πολύ. Όχι φέτος, του χρόνου. Ναι. Του χρόνου τέτοια εποχή. Ναι. Τέτοια εποχή θα έχει τελειώσει. Ναι. Τέλος πάντων, προς το τέλος σεζόν, ας πούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, κάνουν μια τριάδα καλή όμως. Ο μεγάλος Κέμπα θα φορέσει το τριφύλι. Καλή, εντάξει, καλή πεντάδα και εκεί πέρα. Φυσικά, εννοείται. Και παίρνει και ένα Σκαντέρ τώρα αντί του Χόρφορντ. Καλός. Τρελάκες κι αυτός. Καλός. Ωραία, και έχω μια πεντάδα με Κέμπα αντί του Φλατ Έρθερ. Κουραστικού, κλαψιάρι. Έτσι που τη μία του ξύνιζε, τη άλλη του βρώμιζε. Ωραία, μπήκε πέρσι στην ομάδα, την έκανε άνω κάτω γιατί δεν την έδινε το εξής αριστερό. Ξέρεις για ποιον λέω, αυτό που πήγε στο Brooklyn. Αυτό που έβλεπε τη γη επίπεδη. Αυτό που βλέπει τη γη επίπεδη, ναι. Εντάξει. Που αν ήταν στην Ελλάδα θα ψήφιζε Βελόπουλο. Και, δηλαδή με Κέμπα, Jaylen Brown που είναι πολύ πολύ μεγάλη λατρεία, Tatum, Καντέρ και Μουκ Μόρις, είμαστε μια χαρά ρε φίλε, έχουμε πάλι μια καλή πεντάδα. Και Brad Stevens προπονητή και Κέμπα, ο οποίος και αυτός είναι σκόρερ, αλλά δεν είναι σαν τον άλλον. Ντάγκα ντούγκα βγάζει πετρέλαιο το παρκέ από την τρίπλα εκεί. Να μην τη δίνει δεξί, από το δεξί στο αριστερό. Και στο τέλος να μπερδεύεται κιόλας ότι όχι, δεν είχα το χώρο που ήθελα και δεν κατάφερα να κουμπώσω με την ομάδα και δεν συμμαζεύεται. Σε παρακαλώ τώρα. Μάλιστα. Και λέγει ότι θα πάει ο Terry Rozier στη Σάρλοτα του Κέμπα. Μαύρη ξεκινήθηκαν καθόλου χθες τίποτα. Τι λες, Σεθ Κάρι. Τον πήρανε. Έτσι είδα σήμερα. Α, πολύ στα χαμηλά πέρσι. Ναι. Γιατί κάτι για τους Lakers διάβαζε γι' αυτόν. Ναι. Σεθ Κάρι, καλός, οκ. Κάτι λίγο πιο βαρβάτο έχει. Γιατί λίγο πιο βαρβάτο, φίλε. Ντόντσις Μπορζίνγκης έχεις, δηλαδή. Μπορζίνγκης σε τι κατάσταση είναι. Θα επιστρέψει. Πού θα πάει, θα μείνει για πάντα έξω. Θέλω και ένα ακόμα. Θέλω να πάω πάρω πρωτάθλημα, θα λέγαμε. Σιγά, μη σχίσει κανένα καρτζόν το παρελθόν. Ναι, ρε, φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουμε. Λούκα έχει δρόμο ακόμα για να πας για πρωτάθλημα. Τι? Οι Lakers νομίζω. Lakers ανέβουνε, έπρεπε να πάρουν ένα ακόμα. Καλά. Μετά. Ο Γκοντάλα ρεσικά παλού πηγαίνει. Ο Γκοντάλα. Α, παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Να σωστά, να πάει από το. Όπως έχει, έχει πει και ο Παρασκευάς, Τζόρνταν δεν θα γίνεις ποτέ.
Τελειωμένα πράγματα. Τζόρνταν δεν θα γίνει ποτέ, αλλά είναι ο Λεμπρόν. Είναι ο Λεμπρόν, οκ. Okay. Θα κάνει και το Space Jam 2. Θα έχει και το Φρίδι φέτος μαζί του, οπότε θα είναι δυνατός πολύ. Και δεν νομίζω να έχει χρονιά την πεσινή. Καλύτερα θα τα πάνε, εντάξει, αυτό το μόνο σίγουρο. Γιατί πάλευε πέρυσι με τα παιδάκια. Δηλαδή. Με τα πια πάλευε, Νίκο. Τα παιδάκια. Οι Lakers, αν είχαν μυαλό, θα πήγαν να πάρουν πίσω τον Ντιάντζελο. Ναι, πήγαν να πάρουν τον Ντιάντζελο, Γκάσελε τον πήγαν. Αφού πήγε στο Golden State, φίλε. Α, τον πέρναν εκεί. Τον άφησε να φύγει λάθο. Το πρώτο γελάσιο ήταν εκεί. Δεν είχε χώρο στο Salary Cup. Το οποίο αυξήθηκε φέτο. Δηλαδή, αυτό το Salary Cup είναι για όλου το ίδιο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Η κάθε ομάδα πάντω. Ναι. Ωραία. Έχει ένα όριο ποσού το οποίο μπορεί να διαθέσει για συμβόλαια. Υπάρχει και τα max συμβόλαια τα οποία έχουν φόρο πολυτελεία πολύ μεγάλο. Ούτε. Με μπερδεύει πάρα πολύ αυτό το σκηνικό, να ξέρει. Ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ ακριβώ λειτουργεί. Να πω την αλήθεια, δεν έχω κάτσει για το ψάξω κιόλας, έτσι. Okay, δεν έχω κάτσει για το ψάξω για να σου πω ότι γίνεται έτσι. Ωραία, ας κρατήσουμε ότι κάθε ομάδα έχει ένα limit των χρημάτων το οποίο μπορεί να δώσει για να πάρει παίχτες. Limit, μάλιστα. Αν υπήρχε αυτό το limit στην Ελλάδα, πόσο διαφορετικά μπορεί να ήταν. Ρε φίλε, και στο ποδόσφαιρο προσπαθεί να μπει αυτό το πράγμα με το financial fair play. Απλά το financial fair play του ποδοσφαίρου με το salary cap του NBA απέχουν όσο απέχει. Ο Ατλαντικός από την Αμερική στην Ευρώπη κολυμπώντας. Δηλαδή, okay. Το financial fair play τώρα έχει εμφανιστεί στο ποδόσφαιρο. Τώρα. Και το βλέπουμε να λειτουργεί κατά περιστάσεις, όχι πάντα. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, προχθές διάβαζα ότι η Μίλαν δεν θα παίξει στο Europa League. Γιατί, λόγω financial fair play. Ξαφνικά. Δεν την πετύχει ο Άρης προστάτης. Δηλαδή, ας πούμε, η Paris Saint-Germain, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ που παίζει κανονικά στο Champions League, δεν έχει θέμα το financial fair play. Είναι κομπλέ. Ναι. Η Μίλαν όμως είχε και τιμωρήθηκε. Ή ξέρω εγώ η City που λειτουργεί. Η City μπορεί και να έχει έρθει στα ίσα της, δεν ξέρω. Αλλά ας πούμε η Παρή με τα 222 εκατομμύρια του Νεϊμάρ προφανώς και είναι χρήματα τα οποία, ρε παιδί μου, βγαίνουν μέσα από τα έσοδά της. Τέλος πάντων. Okay. Στο NBA δεν ισχύει αυτό, είναι συγκεκριμένο. Τι σου μένουν 12 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, για να κλείσει το ρόστερ. Παίρνει ένα παίχτη 12 εκατομμύρια. Δεν έχει. Πήρα 15, okay, θα τα βάλω να φαίνονται 12. Καλώς. Δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία. Που και εκεί θα γίνει το λογικά, θα γίνει το Νίκο. Στην Αμερική. Κάτι να μην γίνεται, δεν μπορεί. Όλα γραμμένα θα είναι κανονικά, χαρτί και καλαμάρι, δεν μπορεί. Πάρε αυτά εδώ. Ναι. Πάρε και κάποια από κάτω. Ναι. Θα γίνονται, δεν γίνεται, μην γίνονται, αλλά εντάξει, okay, μπορεί να είναι και λίγο πιο ελαστική. Ναι. Μάλιστα. Πάντως πάλι συζητούσα μέσα στο Σαββατοκύριακο μια παρέα που ήμουνα ότι. Ρε παιδί μου, πώς είναι τώρα. Νομίζω σήμερα ο Κλέι Τόμσον υπέγραψε max συμβόλαιο 191, νομίζω. 91. Ναι, για 5 χρόνια. Και κάναμε την κουβέντα ότι μιλάει, ρε παιδί μου, ο Κλέι, έτσι, όχι Κλέι τέλος πάντων, με τον τι μάνατζερ, ρε παιδί μου, τον γόρι του, λέει, μπήκαν λεφτά. Ξέρω εγώ, και του λέει ο τι μάνατζερ, ναι, μπήκανε. Ωραία, δηλαδή, ξέρεις, έχει, ρε παιδί μου, υπογραμμένο το σύμβολο, ότι μπαίνουν τρεις δόσεις, ξέρω εγώ, ναι. Τον Απρίλιο, τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο, ξέρω εγώ. Μπήκαν λεφτά, ναι, Κλέι, μπήκανε. Και ξέρεις, ανοίγεις το e-banking στο κινητό. E-banking και από εκεί που έχεις 20 εκατομμύρια δολάρια, έχει 35 εκατομμύρια δολάρια. Ας πούμε έτσι. Χαλαρά. Έτσι, για το αν μπήκαν λεφτά, ας πούμε. Έτσι. Και λες εγώ τι κάνω. Όχι, δεν λες εγώ τι κάνω, ρε παιδί μου. Απλά σκέφτομαι πώς λειτουργείς. Δηλαδή, πόση διαφορά έχει το μπήκαν λεφτά σε μία περίπτωση, την κανονική αυτή που ξέρουμε, και πώς λειτουργεί. Ή αν τον Τακούμπο, που έχει 100 εκατομμύρια συμβόλαιο. Όταν μπαίνει δόση συμβολέου, ας πούμε, και μπαίνουν 5 εκατομμύρια δολάρια, δεν κάνει μια τέτοια κουβέντα. Mm. Δηλαδή, δεν λέει στην Βερόνικα. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ σήμερα γιατί πληρώθηκα. Κατάλαβες. Εκεί στο σπίτι που την έχει. Θα πάω να αγοράσω το σούπερ μάρκετ. Μένει με τη μαμά ο Γιάννης στην Αμερική, να ξέρει. Σωστός. Έλληνας. Σε μεγάλο σπίτι βέβαια. Έλληνας, κλασικός. Okay. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρει τι παίρνει τηλέφωνο και τη λέει: μπήκαν λεφτά, θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Κατάλαβες. Όπως κάνει το ελληνικό νοικοκυριό όταν παίρνει τα λεφτά. 100%. Δεν είναι. Ναι. Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Έτσι πρέπει να γίνει. Και μαζί θα πάει και φορευτική. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, Νίκο, για πες τώρα, για πες λίγο για τον Άρη τι γίνεται, γιατί δεν βλέπω να βγαίνουμε στο όμορφο Ντούρβερτ, πλην του Σιώπη. Πλην του Σιώπη, ψάξουν να την καταστάει του. Σήμερα οριστικοποιήθηκε η συμφωνία με τον Φετφατζή, θα ανακοινώθηκε και όλα στην ΠΑΕ για τα επόμενα 2 χρόνια. Συμφωνείς με αυτή την κίνηση, Νίκο? Πρόσεξε. Τι γίνεται με τον Φετφατζή? Πέρυσι, στο δεύτερο μισό τη σεζόν, ήταν ό,τι πιο ποιοτικό είχε ο Άρης μεσοπιθετικά. Δεν το έβγαλε όμως. Θεωρητικά. Όχι, για μένα. Είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και σε καλή ηλικία. Δεν το έβγαλε. Αν πας με κριτήριο την περσινή του παρουσία, δεν ψήνεσαι να τον κρατήσεις. Αλλά στον Άρη τον πιστεύουν. Και πιστεύουν ότι του χρόνου, που θα είναι σε μια πιο σταθερή κατάσταση, έχοντας ένα διαιτές συμβόλαιο, πιστεύουν ότι μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα. Και τον κρατήσαν.
Και με καλά λεφτά κιόλας από ό,τι μαθαίνω. Εντάξει, προφανώς θα είναι ένα τέτοιο deal το οποίο αν σου βγει όλα καλά, αν ναι. δεν σου βγει από εδώ πάνε και άλλοι. Και με καλά λεφτά. Φετφατζίδη στον Άρη. Και κλείνει έτσι και με θέση του εξτρέμ και πα από εκεί πέρα τώρα ρίχνει όλο το βάρο να βρει το εξάρι σου. Έχει επικεντρωθεί σε ένα παίκτη συγκεκριμένα. Καστεγιάνο, πώς τον είπες. Στον Χάβη Καστεγιάνο, ναι. Είναι η πρώτη επιλογή. Αν δεν προχωρήσει, γιατί έχει ένα συμβόλαιο με τη Λας Πάλμας αυτό, θα πα σε υπόλοιπε, σε εναλλακτικέ που έχει από πίσω. Δύο-τρει παίκτε που έχει ξεχωρίσει επίση για τη συγκεκριμένη θέση. Και μετά ούτω καθεξή αριστερό μπακ που θέλει. Πιο μετά ένα στόπερ, χωρίς να βιάζει σε συγκεκριμένη θέση και κάποιες συμπληρωματικές επιλογές τις οποίες θα κάνεις. Για μένα η αποστολή που ταξίδεψε στην Ολλανδία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Αλλά εντάξει, είμαστε ακόμα νωρίς. Αλλά όταν έχει τώρα 4-5 νεαρούς, ένα-δύο παίχτες, τους οποίους δεν πολύ υπολογίζει για του χρόνου. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι και σε καλύτερη κατάσταση. Αποστολή των 23 ατόμων που είναι στο μαγευτικό Άρνεμ. Η περίπτωση τώρα αυτού του Ισπανού είναι περίπτωση προχωρημένη ή είναι κουβέντα πρώτη τέλος πάντων? Έχει υπάρξει ήδη επαφή, δηλαδή είναι σε διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Είναι μέσα στο οικονομικό πλαίσιο του Άρη? Φέτος ναι. Μάλιστα. Πού ήταν αυτό το παιδί που έπαιζε? Στη Λας Πάλμας τα τελευταία 8 χρόνια. Ρε τη Λας Πάλμας, τι γίνεται, ρε φίλε. Το παίχτη αυτόν ο Άρης. Τον παρακολουθεί. Τον ήθελε και πέρυσι το καλοκαίρι, όπως έγραψε χθες στο Λαμπάουταρης. Ναι. Τα λέμε και αυτά. Αλλά τότε δεν προχώρησε πέρυσι γιατί υπήρχε διαφορά στο οικονομικό. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η διαφορά στο οικονομικό. Η Λας Πάλμας τι λέει? Η Λας Πάλμας είναι λίγο ιδιαίτερη αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, για να το πω λίγο ευγενικά. Okay. Αυτός έχει ένα συμβόλαιο κοντά στις 250.000 ευρώ εκεί πέρα. Εντάξει. Του δίνει ένα 50 ευρώ παραπάνω και έρχεται. Να τα βρει και με την ομάδα. Έκανε κάτι δηλώσει αυτό η Μάρκα σήμερα. Δεν έδωσε πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Είπε εγώ αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στο να είμαι έτοιμο για την προετοιμασία. Θα πει φιλό, θα πει ναι. Okay. Ναι, σε 10 θα τον έχουμε τον συνάδελφο. Σε 10? Μετά τον break δηλαδή. Μετά τον break δηλαδή. Άρα σε κόβουμε σένα, δε φίλε. Θα κλείσουμε. Καλά, εντάξει. Ρεπορτάζ γίνεται εδώ, ρεπορτάζ γίνεται εκεί. Καστεγιάνο Καστιγέχο. Αν ακούει Βάρτη το Λαμπαουτάρης, αλλάξτε λίγο σε ένα χθεσινό θέμα που τον έχετε. Καστιγέχο. Καστιγέχο παίζει στη Μίλαν. Η Βάρτη 11.30 ώρα. Κοιμήθηκε, φίλε, ο Βαρδιούχος. Ο Βαρδιούχος δεν κοιμάται ποτέ. Άμα δεν πάει 12 και 1, δεν κοιμάται. Το 12 και 1. Και πήγε 11. Που έχει γίνει και μόδα από το τεράστιο. Ναι. Θυμήσε μας που κάτσε το διάλειμμα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αύριο θα ξεκινήσει. Θα μας τα πει ο Χρήστος βέβαια συνέχεια. Αύριο θα ξεκινήσουν σε προετοιμασία. Διπλή προπόνηση. Υπάρχει το φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρτ την Τετάρτη. Φορτούνα Σιτάρτ. Εσύ πλέον. Και ο Πάκ το κάνει αυτό και το κάνουν προφανώς και άλλες ομάδες. Απλά δεν είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έχει αλλάξει προετοιμασία. Δηλαδή παλιά φεύγανε πάνω, κάθονταν καμιά εβδομάδα. Ναι. Παίζανε ένα φιλικό με μπειραρία στάνταρ το πρώτο. Έπρεπε να περάσει και ένα διάστημα, κάμια δεκαριά ημερών, για να παιχθεί το πρώτο καλό φιλικό πάνω κάτω. Έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό πλέον. Νομίζω ότι έχω αλλάξει προετοιμασίες. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα αυτό το άιντε, τρέχουμε πάνω στο βουνό και φύγαμε το πρωί να τρέχουμε και μετά το απόγευμα να κάνουμε μπάλα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι. Γιατί α πούμε τώρα, ο ΠΑΟΚ μαζεύτηκε 26 Ιουνίου, πριν 5 μέρες, και θα παίξει φιλικό σε μια εβδομάδα από το ξεκίνημά του. Δηλαδή παίζει Τετάρτη. Μου κάνει λίγο εντύπωση, αλλά θα μου πει. Σε αυτοί που κάνουν τα προγράμματα κάτι παραπάνω ξέρουν. Όπως επίσης πλέον η προετοιμασία, νομίζω ότι όλες οι προετοιμασίες γίνονται πολύ με μπάλα και είναι ουσιαστικά σαν προπόνηση κανονική. Δεν είναι η προετοιμασία που είχαμε στο μυαλό μας παλιά με τα πολύ ωραία κλισέ, τα ποτάμια, τα ποτάμια υδρότα και δεν συμμαζεύεται. Έτσι. Απλά το αναφέρω γιατί λίγο μου κάνει εντύπωση. Θα μου πεις φιλικά είναι, δεν είναι τόσο μεγάλη ένταση των αγώνων. Αυτά τα φιλικά. Όπως και να το κάνουμε. Πρώτον, χώρια που παίζουν και πάρα πολύ παίξει αυτά τα φιλικά, μοιράζονται και χρόνοι. Okay, εντάξει. Τα φιλικά της προετοιμασίας δεν είναι για να βγάζουμε και τα καλύτερα συμπεράσματα. Είναι περισσότερο για να έχουμε μια εικόνα του τι σκέφτεται ο προπονητής. Τι έχει στο μυαλό του από πλευρά συστήματος, από πλευρά επιλογών σε συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό είναι. Να μπαίνει σιγά σιγά και η ομάδα σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Δηλαδή ο Άρης πέρυσι στην Ολλανδία ήταν έτος στα φιλικά του. Ήτανε. Αίτητος. Ναι. Νομίζω αν δεν τα έχει κερδίσει ολόκληρο. Okay. Δεν θυμάμαι γιατί δεν πήγα. Έβλεπες όμως. Ενημερωνώσουν. Ναι. Σου μετέφεραν. Τέλος πάντων. Σου μετέφεραν. Ναι. Η χρονιά από ένα σημείο και μετά δεν είχε την ίδια εξέλιξη.
Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι τα φιλικά πάντα δεν είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αυτό το περιπτώσιο. Ωραία. Από αυτήν εδώ την πόρτα. Εδώ την πόρτα. Πέρασε ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Άμπελ Φερέιρα. Ήμουν σίγουρος. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό εδώ. Ο Άμπελ είχε αργήσει ήδη. Πουλάει τρέλα. Είχε αργήσει ήδη. Ήμουν σίγουρος. Λοιπόν. Φυσικά εννοείται. Τον είπε κανένας να το γράψει. Δεν έχει σημασία. Απλά αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχεις μεταβολήσει, μπορείς να μεταβολήσεις. Πω, μιλάμε για. 700 λέξεις. Τι 700? Παραπάνω, βασικά, όχι 800 άριν. Μάλιστα. Δισέλιδο κλείνεις. Ναι. Πάμε στο break. Στοίχημα.gr μαζί μας, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κατεβάζετε την εφαρμογή εύκολα και απλά σε tablet ή κινητό και ποντάρετε live με cash out, με εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, με καζίνο, με τα πάντα όλα. Πάμε τελευταίο διάλειμμα στο βίντεο. Λίμπερο 107,4. Πάρ' τον συνάδελφο, 6-9, 6-9, τάκ-τάκ, τελειώνει σε 3. Θυμάμαι απ' έξω. Είναι από τα λίγα τηλέφωνα που θυμάμαι απ' έξω, είναι η αλήθεια το συγκεκριμένο. Το Μοσχοβίδιο το ξέρω, το αδελφού μου δεν θυμάμαι καλά-καλά απ' έξω. Μόνο τα τελευταία ψηφία. Τι είσαι να θυμάσαι απ' έξω, φίλε, αριθμό μνήμων είσαι. Καλά, πολύ είναι. Μαριλίζει έξω, τη λες έναν, κατευθείαν το, κατευθείαν το χτυπάει. Η Μαρλίζ δεν Μαρλίζ, γι' αυτό είναι εκεί, ρε φίλε. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό. Τι έγινε, ρε Νίκο. Τι έγινε, ρε Νίκο. Μας προβληματίζεις. Έκανε απότομες κινήσεις κάνεις και με τρομάζεις. Ναι. Όλα από έλεγχο. Αν είναι μόνο για το τέτοιο. Όλα από έλεγχο, ξαναλέω. Ναι. Ας το εδώ πέρα. Μάλιστα. Οπα της. Τι θα γίνει, ρε φίλε, με αυτό το πλοίο εδώ πέρα. Βάλτε το θόρυβο. Άκου να σου πω στο θόρυβο. Τι βάλτε, ή βάλτε σε μια δόνηση πιο νορμάλ. Το έβαλα πάνω στο πορτοφόλι. Ωραία, φίλε. Το ρεπορτάζ τρίχει, ρε φίλε. Δεν θα μπορούσε. Θα μου πει για τίποτα άλλο αυτή τη δόνηση. Θα μου βάλει φρένο στο ρεπορτάζ. Όρσε τώρα και θα σε βάλω στο ρεπορτάζ. Όρσε, πάω και έρχομαι. Πάω και έρχομαι. Έχει διάφορο τονίσει το κινητό σου. Είναι smartphone, να ξέρει, δεν έχει μία. Το ξέρω, αλλά εγώ θέλω αυτή. Ναι, πολύ ωραία. Όταν είσαι μέσα στο στούντιο, όταν είσαι κάπου, δεν είσαι έξω, μπορεί να βάλει μια πιο νορμάλ. Αν δεν σ' αρέσει. Εκτός και το χρησιμοποιείς για τίποτα άλλο, ξαναλέω. Αν δεν σ' αρέσει. Και το βάζεις στο δυνατό. Μήπως το λες γιατί το χρησιμοποιείς εσύ για κάτι άλλο. Εμένα όταν δονάει δεν ακούγεται. Και σου μπαίνουν ιδέες στο μυαλό. Όταν δονάει δεν καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται. Μάρκος εδώ γίνεται ολόκληρο. Με το Θέμη Γιουργαντά. Τι να σου πω, εντυπωσιακό. Ναι. Σταματάνε τα πάντα. Άδειασαν οι δρόμοι. Ήρθε η ώρα να πάμε στη μακρινή Ολλανδία. Για μία ακόμα φορά σήμερα. Εντάξει, στο Άρνεμ, σε μια περιοχή έξω από το Άρνεμ, το όνομα της οποίας θα μας πει ο Χρήσαντο Τσαλτίδης. Χρήσαντε, καλησπέρα. Κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά. Τι θέλετε να σου πω. Πώς λέγεται η περιοχή που είστε. Έλα, φίλε, τώρα. Τι σημασία έχει. Μην κολλάμε σε λεπτομέρειες τώρα. Το έγραψα στο story. Ναι. Γκραμ, το έβαλα. Εντάξει. Είμαστε στο Άρνεμ, πες. Οκ. Είμαστε εκεί. Όχι, όχι. Το σήμα σου δεν είναι καλό, πρέπει λίγο να κουνηθείς. Φίλε, αυτό είναι το δωμάτιο που είναι και πολύ στενό. Είσαι μόνος στο δωμάτιο τελικά. Δούμε. Πω από το σήμα σου, Χρήσα, θα είναι όσο κακό, όσο μπάσα, δηλαδή. Γιατί είναι, φίλε. Τώρα να βελτιωθεί λίγο. Πάει, για βάλε Δευτέρα λίγο. Πάμε. Πάμε. Τι Δευτέρα, βάλω ακίνητο στο δωμάτιο είμαι. Ωραία. Με βερμούδα. Τώρα πιάσαμε καλά. Κοντομάνι και μπλούζα, χαλαρό. Σοβαρά, ξέρετε τι έκανα, το σήκω στο όρτιο. Α, ωραία. Τι θερμοκρασίες έχουμε εκεί. Κρύο έχει. Έχει κρύο, εντάξει. Στα βουνά της Ολλανδίας. Όπως έχει υποθεί. Σταμάτα, βρε. Στα βουνά της Ολλανδίας. Κοίταξε, είναι πολύ ωραίες οι εγκαταστάσεις γενικότερα και το δικό μας ξενοδοχείο. Ωραίο είναι, βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς επελέγει το συγκεκριμένο δωμάτιο για μένα. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ναι. Αλλά όταν έχει την αυτονομία σου. Ασφικτής. Ασφικτής. Όχι, εντάξει. Απλά η άλλη είναι σε τριπλάσιο δωμάτιο. Απλά είναι μαζί. Μπορείς αύριο να πας να το ρυθμίσεις και να κάνεις μια αλλαγή. Έτσι. Όχι, μια χαρά. Όχι. Διαμαρτυρόμαστε κιόλας. Όλοι, περίμενε, όλοι οι υπόλοιποι είναι διπλά. Όχι. Α, ναι.
Γιατί το All About Aris είναι μόνο του. Α, ναι, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση που δεν είναι πολύ φαν αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων. Ωραία. Δεν έχει σημασία το δωμάτιο, σημασία γιατί είναι πολύ ωραίο το μέρος εδώ. Οι πισίνες, έχει μια τεχνική λίμνη. Mm-hmm. Είναι μέσα στο δάσος και το ξενοδοχείο που μένει ο Άρης. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η περιοχή είναι εκπληκτική, αλλά είναι αυτό το απίστευτο ότι δεν κυκλοφορεί κανένα. Εντάξει. Δηλαδή, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Χρήσανθε με άλλους ρυθμούς και μια άλλη κουλτούρα. Να σας πω τι ώρα είναι τώρα στην Ελλάδα. Είναι 12 παρα 25 και είναι 11 παρα 25. Εδώ ακόμα είναι μέρα. Α, ωραία. Μια χαρά. Δεν έχει, εδώ έχει νυχτώσει. Πίσω σκοτάδι. Δεν έχει νυχτώσει ακόμα εδώ. Ναι. Μπορούμε, δηλαδή δεν χρειάζεται τα φώτα σου για να σε δει ο απέναντι ή τίποτα άλλο. Είναι σε αυτή τη διαδίκτυα. Πάλι το σήμα σου πρέπει. Σήκω στο κινητό, Χρύσανθε. Σήκω στο κινητό όρθιο. Α, σηκωμένο είναι. Ωραία. Λοιπόν, γύρω στις 9.30 ώρα θα κάνουμε, θα δοκιμάζουμε, ναι, να βγαίνουμε με clean fit. Πολύ αλλά καλή. Σήμερα είναι η μέρα που προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, δεν τα έχω στήσει ακόμα. Ναι. Γιατί τώρα μπήκε στο δωμάτιο από 3 λεπτά. Γιατί η πρώτη μέρα είναι λίγο δύσκολη. Εντάξει, νομίζω ότι γι' αυτό την επέλεξαν την περιοχή, γι' αυτό την επιλέγουν την Ολλανδία και πολλές ομάδες. Ένα ησυχαστήριο. Ναι, ένα ησυχαστήριο. Όχι μόνο αυτό, είναι οι θερμοκρασίες. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Γνωστοί συνάδελφοι που δεν φοράνε μπουφάν το χειμώνα στην Θεσσαλονίκη φορούσαν σήμερα μπουφανάκι. Δηλαδή είχαμε 12-13 βαθμούς. Υπάρχουν και συνάδελφοι που φοράνε μπουφάν και το ενάνοιξε Θεσσαλονίκη. Αυτοί το φορούσαν και τώρα ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη σήμερα. Καλά. Λοιπόν, αυτοί είναι οι άλλοι πλευροί. Αυτοί έχουν μπουφάν άνωρακ μαζί. Ναι. Γενικότερα οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές για ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αύριο το πρωί στις 9 που είναι η προπόνηση της ομάδας... 9 Ολλανδίας ή 9 Ελλάδος. Ολλανδίας μιλάω πάντα. 10 και οι ώρες που θα μιλάω, ναι, είναι Ολλανδίας. Ναι, να ξυπνήσουμε λίγο το πρωί, μην μας βαρδίζει από τις 8 η ώρα με φωτογραφίες και βίντεο, εντάξει, να πιούμε ένα καφέ. Εννοείται. Και μετά να ξεκινήσουμε, ωραία. Όταν ξεκινήσεις, φίλοι προετοιμασία, θα σε βομβαρδίσω. Ναι. Τον Έμαν τώρα το βάλατε, τον Έμαν, ναι, γιατί Έμαν προφέρεται. Το βάλαμε. Φαμπιάν Έμαν, ναι, το ξέρω, Χρήσανθε. Ο Φαμπιάν Έμαν λοιπόν ήρθε και αυτός, ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή. Νομίζω ότι είναι ο πιο ξεκούραστος από όλους, καθώς χρειάστηκε κανένα 2 ώρες να έρθει από την πόλη που ζει, εδώ στην Ολλανδία, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που έχουν ξυπνήσει από τις 6 το πρωί και δεν ξέρω αν ήδη ξεκουράζονται ή κοιμούνται δηλαδή οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, η σημερινή ημέρα αυτό ήταν, ταξίδι, μετακινήσεις, αεροπλάνα, μετακίνηση με πούλμαν. Είχαμε και την ατυχία να πέσουμε σε ένα ατύχημα μιας νταλίκας, κάτι τέτοιο ήταν από ό,τι κατάλαβα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουμε και στην έλευση εδώ στην Ολλανδία. Αλλά εντάξει, στο τέλος της ημέρας οι παίκτες πήγαν στα δωματιά τους, θα ξεκουραστούν και από αύριο αρχίζει στην ουσία η προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Σάββα Παντελίδη, που θα έχει και τον Φετ Φατζίδη πλέον στην ομάδα. Να δούμε πότε θα ανέβει πάνω εδώ στην Ολλανδία ο διεθνής εξτρέμ. Και από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι πλέον τα πάντα επικεντρώνονται γύρω από την απόκτηση του αμυντικού χαφ. Έτσι, του μέσου που θα κληθεί από τη μία να αντικαταστήσει το Σιώπη. Σε μια πολύ κομβική θέση για την ομάδα, σε μια θέση που όλες οι ομάδες προσπαθούν και ψάχνουν το καλύτερο δυνατό. Ας ελπίσουμε ότι η επιλογή που θα κάνει ο Άρης θα είναι πράγματι η καλύτερη δυνατή. Ναι. Μέχρι το μεσημέρι θεωρώ ότι ο κύριος Αντιλάς Πάλμας, ο Καστεγιάνο, αν τον λέω σωστά, ο Τσάβη Καστεγιάνο, ήταν φαβορή για να έρθει στον Άρη. Η ενημέρωση που υπήρχε από την πλευρά του παίχτη είναι ότι θα λύσει το συμβόλαιό του με τη Λας Πάλμας και θα έρθει στον Άρη. Mm-hmm. Ωστόσο, είδαμε διάφορα δημοσιεύματα με τους ανθρώπους της Λας Πάλμας, λένε ότι τον υπολογίζουν. Εδώ μου μυρίζει μια προσπάθεια για να πάρουμε χρήματα, ναι. Χρηματάκια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως ο Άρης δεν θα περιμένει για πολύ. Όχι. Δεν θα μπει σε μια διαδικασία παιχνιδιού με τη Λας Πάλμας. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θέλει να τελειώσει με το θέμα του εξαριού. Νομίζω ότι μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη ενδεχομένως. Τετάρτη-Πέμπτη θα θέλει να τελειώσει. Ναι. Τώρα το θα θέλω μέχρι το τελειώνω έχει διαφορά σε όλες τις εκφάνσεις του. Σίγουρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι
και ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται το πρόγραμμα της Βένο να έρθει για το πρωτοφιλικό εδώ πάνω, να το παρακολουθήσει δηλαδή και αυτό στην Τετάρτη. Ωστόσο, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τελικά θα μείνει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη, όπου μεταγραφικές κινήσεις στο Εξάρι, γιατί μετά την απόκτηση του Εξαριού θα πάμε σε μια διαδικασία που να ασχοληθούμε με τα αγωνιστικά, να ασχοληθούμε με την ομάδα που θα παίξει κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού, να περάσει με το καλό ο Άρης, να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League. Θα έχει τον χρόνο, αλλά θα έχει και πολλές περισσότερες επιλογές για να καλύψει τα πτυχία. Θεωρεί ότι έχει ο Σάββας Παντελίδης. Και πλέον μιλάμε για κενά, αν έχει το Εξάρι με το καλό, επαναλαμβάνω, μιλάμε για κενά σε δεύτερο τέμπο, σε δεύτερο βαθμό. Μπακ, έναν εξτρέμα ακόμα ενδεχομένως. Εντάξει. Ναι, εκεί πέρα. Ναι, ίσως και ένα χαφ ακόμα. Και ένα χαφ ακόμα. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα καθοριστούν από τον προπονητή με βάση και αυτά που θα δει και εδώ στην προετοιμασία. Ναι. Και θα έρθει πρώτα επίσημα παιχνίδια. Θα έχει όμως ο Άρης το χρόνο για να κάνει τις επιλογές του Άρης, ο οποίος θεωρώ ότι με εξαίρεση τη θέση του αμυντικού χαφ και το αριστερό μπάκρο που έχει έναν, τον Κόρχου, είναι δεδομένα αρκετά πλήρης. Αν υπολογίσουμε και τον Σούντιο, ο οποίος είτε πριν τις 17 Ιουλίου είτε μετά θα ενσωματωθεί με την ομάδα και θα υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν. Για να το διευκρινίσουμε και σε όμως το είναι πλήρης για αυτή τη φάση. Ναι, για αυτή τη φάση. Για αυτή τη φάση μιλάμε πάντα, εντάξει. Γιατί χρειάζονται και άλλες κινήσεις μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Κοίταξε, δεν μπορείς να παίξεις με 24-25 παίκτες, αλλά ακόμα και δεν έπαιρνε άλλο παίκτη. Παίρνει αμυντικό χαφ, έτσι. Δεν το συζητώ. Παίρνει και ένα αριστερό μπακ γιατί έχει ένα. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει κενά. Κενά δεν έχει. Δεν έχει ρότητα που απαιτείται για μια ομάδα που φιλοδοξεί να παίξει τρεις διοργανώσεις. Δεν έχει κενά ούτε στο φορ, ούτε στο εξτρέμ, με την έδευση του Θετφατζίδη πλέον, ούτε στο αριστερό εξτρέμ, ούτε στο δεκάρι, ούτε στο οκτάρι. Στο εξάρι έχει, βέβαια, το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Ούτε στα στόπερ, έχει πέντε, ούτε στο δεξιμπακ, μαζί με τον Κωνσταντινίδη ο Σούντερ είναι δύο, και σε κάποιες περιπτώσεις αν βάλουμε και το Σόζα ως τρίτο τρεις, έχει στο αριστερό μπακ την εναλλακτική λύση. Άρα θεωρητικά πάντα η ομάδα θέλει δύο-τρεις ακόμα κινήσεις για να συμπληρώσει, να εμβαθύνει το ρόστερ της, πέρα από τη βασική, το ξαναλέω να μην παρεξηγηθώ, επιλογή του αμυντικού χαφ, που αυτός πρέπει να έρθει. Και πρέπει να έρθει αυτός και ενδεχομένως να πρέπει να έρθει και μια εναλλακτική του λύση. Θα το δούμε αυτό. Τις επόμενες εναλλακτική λύση του Εξαριού, λες. Ναι. Χαίρομαι πολύ όταν ακούω. Χαίρομαι. Λες τώρα τον Μπάσα σε όλα τα φιλικά παιχνίδια. Ναι. Γιατί θες τον Μπάσα θα έβλεπες. γιατί ο Σιώπη, γιατί ακούω πολλούς που λένε ότι τώρα που θα έρθει αυτός, ο καινούριος δηλαδή, πότε θα προλάβει να μπει στο κλίμα και να παίξει τους Κύπριους. Έχεις χάσει το απόγευμα στην εκπομπή που δεν μπορούσε να ακούσει, βέβαια, τι ρεκόρ γραμμών είχαμε με το θέμα του Σιώπη. Ναι. Διάφορες απόψεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Κάποιος έκανε πρωινή βάρδια στο ΠΑΟΚ 24 Σάββατο πρωί, ναι, μετά το Λουτσέσκου. Ναι, οκ, okay, και αυτό. Λοιπόν, και αυτό. Ναι. Μετά το κύπελο και μετά το πρωτάθλημα, ναι, τόσα μηνύματα δεν υπήρχαν. Okay, ναι. Έτσι. Αφού ο κόσμος για αυτά δεν ψάει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Αλήθεια είναι, αλήθεια. Μα αυτό ξεσπαθώνει. Αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά πήσε. Απλά ο Αριανός τώρα βρήκε κάτι για να τρώνε. Δηλαδή βγαίνανε το απόγευμα και λέγανε και αυτός ο Καστεγιάνο. Τώρα πάμε να φέρουμε αυτόν τον Καστεγιάνο. Καθίστε, ρε παιδιά, τον έχετε δει τον Καστεγιάνο. Ρε φίλε. Εντάξει. Άμα σου δείξω μηνύματα, εμένα μου το βγάλαν κουτσό. Ναι, κουτσό, στραβό και τέτοια. Αργό που αργό δεν είναι. Έκανε χιαστούς. Ναι, έκανε χιαστούς. Ρίξει μηνίσκου τα 15. Πάμε παρακάτω. Το 15. Ναι. Άρα τον Μπρούνο Γκάμα να τον εξωστρακίσει. Ένα ωραίο. Ναι. Ένα ωραίο που βγήκε τα απόγευμα. Ο Βιερί να μην ξανάρθει, ναι, στην Ελλάδα, όχι, να φύγει. Μαζί είναι δυνατό. Βγήκε ένα ωραίο στα απόγευμα, λέει. Πόσα. Δεν το έκανε με δόλο. Ήταν ωραίο όμω. Λέει πόσα θα πάρει ο Σιώπη, λέει, στην Ελλάδα. Του λέω 2,1 λέω για 3 χρόνια. Εσύ πόσα τον έδινε. Του λέω του χρόνου θα έχει 240 χιλιάρικα. Λέω με αυξημένε αποδοχέ. Λέει, γιατί να με το δίνει παραπάνω. Του λέω, λέει 500 το χρόνο. Κάτσε, ρε φίλε. Του λέω, περίμενε. Τι 500 το χρόνο, λέω, έτσι είναι τα λεφτά και τα πειράζουμε. Το Σιώπη. Άρα, αν ο Σιώπη έπαιρνε 500 το χρόνο,
Ο Ιντέγκε θα παίρνει ένα εκατομμύριο. Ο Ιντέγκε θα παίρνει ένα εκατομμύριο. Δεν γίνεται, δεν είναι έτσι. Ο Βέλα θα πάρει 400. Ναι, δεν πάει έτσι. Ο Ντιγκίνη που για μένα ήταν πολύ καλύτερος από τον Δεν πάει έτσι. Γιατί ήταν όλη τη χρονιά, δεν έκανε μισή χρονιά. Πώς θα το δώσουμε, 2 εκατομμύρια. Το Λάρσον, κανένα 500. Δεν πάει έτσι όμως, τι θα κάνουμε τώρα. Φυσικά και δεν πάει έτσι. Λέτε, όταν πληρώνει άλλος. Ναι. Και όπως πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, αυτό που έλεγα νωρίτερα πριν με τον Νίκο, γιατί βγαίνουν ας πούμε όλοι και λένε ένα παίκτη στυλ Σιώπη. Οι ποδοσφαιριστές τύπου Σιώπη σπανίζουν. Δεν τους βρίσκεις εύκολα. Και για μένα ο Άρης ίσως είναι καλό πάει σε μια επιλογή ποδοσφαιριστή πιο ψηλού, έτσι ένα 80, για να δώσει και λίγο ύψος στη μεσαία γραμμή, να πάρει και λίγο ύψος αστημένα. Το πρώτο εξάμηνο του πρωταθλήματος που ήταν σχεδίσει. Καλά, εντάξει, εδώ αυτό που λέγαμε για χρήσα θα τα απόγευμα τώρα. Βγαίναν όλοι αυτοί να πούνε. Το λομπού λέγαμε. Το λομπού και τέτοια. Μετά το Πανατολικό, με τον Παναθηναϊκό που έκανε το πέναλτι και τέτοια. Εντάξει, οκ. Okay. Που δεν ήταν πέναλτι, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων. Ωραία. Αυτά δηλαδή για αρχή. Για αρχή είναι κατασκευή, αν έχει κάτι. Απλά δεν θα έχει διπλές οδονήσεις, αυτό είναι ωραίο θέμα. 9 και 6 θα πω. 8 και 1 θα πει, το πρώτο μου είναι. Πάμε παρακάτω. Μπράβο. Δύο προπονησούλες. Ναι. Κάτσε να σκεφτώ κάτι άλλο, ρε φίλε. Ο Έμπαν είπαμε. Είπαμε, ναι, εμένα. Ενδεχομένως το αύριο να ανέβει και ο Ντίνο Αρβανίτης, θα το δούμε αυτό. Αύριο θα ξεκαθαρίσει. Ναι. Τι άλλο. Οι παίκτες κινούνται τώρα που δεν έχουμε κάτι από εκεί. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει για πρώτη μέρα κάτι άλλο. Ωραία. Ήδη και η τρίτη φορά που βγαίνουμε. Ναι. Να μην κουράσουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε στο ρεπορτάζ είναι για το εξάρι και το κατά πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση του Καστεγιάννου. Καστεγιάννου. Υπάρχει και αυτή η τοποθέτηση της Λας Πάλμας, όλο αυτό το σκηνικό. Ωραία. Ο Σενεγαλέζος πάντως, ηρωνεύτηκαν κάποιοι χθες, γύρω το όνομα του Καστεγιάννου, προσέξτε. Δηλαδή ο δημοσιογράφος, φίλε, λες και είναι ο Καρυπίδης ο ίδιος, πρέπει. Όταν βγαίνει ένα θέμα και δεν προχωρήσει, ρε φίλε, του Σενεγαλέζου, πρέπει να τον ηρωνευτεί στον δημοσιογράφο. Γιατί Σενεγαλέζος στη Λας Πάλμας παίζει, έλεγε ένας. Τώρα που γυρίζει ο Καστεγιάννη και ξανά έρχεται το Σενεγάλεζο μπροστά, αυτό να πνίγει ηρωνία. Εδώ έπρεπε, να, έτσι, εδώ έπρεπε να ξέρουμε ότι υπάρχει ρήτρα στο συμβούλιο της Σιώπη. Το έπρεπε να ξέρουμε είναι σχετικό. Εντάξει. Εδώ το είπα την άλλη Μπαϊάρη. Δεν είπα, τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη κιόλας που δεν έχω βγάλει ποτέ πίσω να, να κάνουμε διάρρηξη στα γραφεία της ΠΑΕ και να πούμε εκεί που είναι το σιρτάρι με τα συμβόλαια που τα έχει ο Αντώνης. Το σωστό είναι η Μπαϊάρη να το έχει ενημερώσει αυτό. Φυσικά, εννοείται. Να είχε πει. Αλλά, να πω το εξής. Η Μπαϊάρη έκανε μια διαπραγμάτευση. Η ΠΑΕ ήθελε να πάρει περισσότερα χρήματα και να τα πληρωθεί σε δόσεις. Δηλαδή είπε, αντί να μου δώσεις ένα 500 μπραφ όπως λέει το συμβόλαιο, δώσε με 700 σε ένα χρόνο. Ναι. Έτσι. Αυτό ζήτησε ο Άρης και γι' αυτό έγινε η διαπραγμάτευση. Επί της ουσίας δεν απέχει πολύ από αυτό που είπαμε. Εμείς τι λέγαμε, ζητάει 700 ο Άρης. Έτσι. Ο παίκτης όμως είπε, παιδιά, και αυτό υπάρχει ως στη ρήτρα, ότι αν ο παίκτης συμφωνήσει με την άλλη ομάδα, θα πατάνε όλα εκεί. Ο παίκτης συμφώνησε, και πώς να μην συμφωνήσει με τα 2 εκατομμυριάκια, και τελείωσε εκεί η υπόθεση. Ένας παίκτης που ήρθε με 0 χρήματα στον Άρη, θα πάρεις ένα πολύ σημαντικό ποσό. Οκ, τώρα αν κάποιος περιστεύει ότι μπορούσε να πάρει παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, για το Σιώπη τα λέμε αλλιώς, για το Σούντγκρεν τα λέγαμε αλλιώς. Για το Σούντγκρεν λέγαμε μην τα δώσει στην ΑΕ, σε ξυνήτες τον πάρουμε τζάμπα. Για το Σιώπη τα λέμε να μην πάει στην Αλάνια Σπορ, να φύγει σε 6 μήνες, να πάρουμε και με 500 χιλιάρικα. Έτσι. Εντάξει, δεν γίνεται. Μάλιστα. Ωραία, Χρύσανθε. Αυτά. Ωραία. Μείνε στο κινητό σου. Αύριο το πρωί, ναι. 9-10 η ώρα, άρα στην Τρόικα θα πω το πρωί. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μείνε στο κινητό μετά, σου. Τώρα που θα κλείσουμε, θα δεχθείς ένα τηλεφώνημα. Λίγο άμεσα όμως. Λίγο άμεσα, χρήσατε, ναι, γιατί και εμείς πρέπει να μιλήσουμε. Ωραία, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Τσαλτίδη, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Πού πας ρε, εσύ το κάνεις τηλεφώνημα. Κάνε τον από εδώ. Βγάλε τον ανοιχτή ακρόαση. Δεν μπορείς να πεις στον αέρα. Τι να πω. Λοιπόν, αυτά και από ένα άλλο μέρος της Ολλανδίας, από το όμορφο Ντούρβερ που βρίσκεται η αποστολή του Άρη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Φυσικά ο Λίμπερο είναι και εκεί. Γενικότερα αυτές τις μέρες θα γκώσετε από Ολλανδία, να ξέρετε,
και με ΠΑΟ και με Άρη και τα φιλικά του τα οποία έρχονται. Στο του ΠΑΟ δεν έχω μπροστά μου όλα. Θυμάμαι σίγουρα ότι παίζει την Τετάρτη στις 8 και το Σάββατο στις 4, αν δεν κάνω λάθος, το μεσημέρι. Την Τετάρτη παίζει με την Αλκμαρ, το Σάββατο παίζει Χρήστο Κιώση. Παίζει το Σάββατο ένα φιλικό πολύ δυνατό με την. Βέβαια, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή. Σε κάποια φάση παίζει και με την Τσβόλερ εκεί, νομίζω την άλλη εβδομάδα. Τέλος πάντων, okay, μικρή σημασία έχει. Και ο Άρης έχει φιλικό Τετάρτη την ίδια ώρα. Μεγάλη επιτυχία αυτό που έχουν καταφέρει δύο σύλλογοι. Να παίζουν 8 η ώρα, 7 Ολλανδίας, σε δύο φιλικά τα οποία δεν είναι τροπικά. Έτσι, γιατί ο Άρης έχει συμφωνία με την Ερκέου χρόνου. Είναι στον αέρα κι αυτή. Στον αέρα είναι. Okay. Οπότε και οι δύο είναι ορφανές μέσα εισαγωγικά τηλεοπτικά. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη των φιλικών του, τουλάχιστον των πρώτων. Και η μεγάλη επιτυχία, 8 η ώρα, θα ακούτε Χρύσανθο να μεταδίδει το Άρης, ξέρω εγώ, και την ίδια ώρα Κόλκα να μεταδίδει ΠΑΟ Κάλκμαρ. Πραγματικά θα είναι ένα πολύ ωραίο δίωρο που θα περάσει. Διασκεδαστικό θα το χαρακτήριζα εδώ στο Λίμπερο. Με τα φιλικά των δύο ομάδων δηλαδή. Κάποιος δεν μπορεί να το πάει λίγο πιο πίσω, ρε παιδί, που ξέρω εγώ, να γίνει 7 το αέρα τουλάχιστον. Να υπάρχει λίγο. Τέλος πάντων. Okay. Φιλικά είναι. Θα το δούμε. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Α, αυτό που ήθελα να πω πριν και δεν μ' άφησε ο συνάδελφος είναι για τον Στέφανο Τσιπά, τον οποίο τον είδα σήμερα, παιδιά, που γνώρισε την είδα στο πρώτο γύρο από το Wimbledon. Γενικότερα ήταν αυτό το παιδί μας. Δεν ξέρω, κάτι με χαλάει. Κάτι με χαλάει σε αυτό το παιδί. Δεν έχει αντιδράσεις τενίστα, είναι πολύ νεαρός και έχει πολύ καλά στοιχεία πραγματικά. Αντιδράει και βγάζει τα συναισθήματά του μέσα στο κόρτ και αυτό το εκμεταλλεύεται ο αντίπαλος. Δηλαδή σήμερα έπαιζε με έναν Ιταλό Φαμπιάνο που εντάξει δεν είναι τρομερό επίπεδο, αλλά επειδή αυτός είναι τριαντάρης και λίγο πιο κολοποτσωμένος, με το που τον είδε να εκνευρίζεται σε ένα-δυο χτυπήματα, τον πίεσε περισσότερο και τον κέρδισε τελικά με 3-2 σετ. Και μάλιστα το τέταρτο σετ που ισοφάρισε ο Τσιτσιπάς, το ισοφάρισε έχοντας μείνει πίσω tie break λίγο πριν χάσει δηλαδή. Και έκανε εκεί ένα 3-0 και κέρδισε. Και εκεί που έλεγε ότι το γύρισε εκεί, οπότε λογικά θα το πάρει, δεν κατάφερε στο πέμπτο σετ να πάρει την νίκη. Έτσι αποκλείστηκε πάρα πολύ νωρίς. Πολύ αντίδραση, πολύ φωνή, πολύ τριακέτα χτυπάει. Θα μου πει αυτά κάνει και άλλοι Χριστοκιώσοι. Μάκεντρο, α πούμε. Αλλά πριν πολλά χρόνια τώρα, άμα θες σε top επίπεδο, πρέπει να είσαι και κομπιούτερ. Δηλαδή ο Φέντερερ ποτέ, όχι ποτέ, όταν και αυτός μικρότερος, ναι. Αλλά τον βλέπεις, ό,τι και να γίνεται, το βλέμμα είναι ευθεία. Τζόκοβιτς το ίδιο. Ο Ναδάλ βγάζει λίγο κάτι παραπάνω, αλλά και αυτό σε νορμάλ επίπεδα. Έχει λίγο το παιδί μας, έχει να δώσει, να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι. Διάβαζα μεταξύ την Κυριακή, Χρήστο, για αυτή την σχολή τένις που έχει πάει και ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη, που την έχει ένας Έλληνας στις Κάνες. Και έχει, η σχολή τένις έχει φυσικά σχολείο, 34 γήπεδα τένις, κολυμπητήρια, ξέρω και είναι το χρόνο μόλις 40 χιλιάρικα. Τι είναι 40 χιλιάρικα για το χρόνο? Εντάξει, σιγά ρε φίλε. Τένις, είναι ακριβό το άθλημα, τι να κάνουμε, δεν απευθύνεται σε εσένα και σε μένα. Ωραία, αλλά και τα 40 ρε παιδιά, δηλαδή κάτσε. Αν πάει δηλαδή από. Προφανώς δεν πρέπει να παίρνουν πολύ μικρά παιδιά. Αν πάει από 12 χρόνια, 14 χρόνια, εγώ σου λέω. 14, που είναι μια τέτοια ηλικία. Δηλαδή, 4 χρόνια στη σχολή. Πάμε στα 160 χιλιάρικα και να μην παίξεις, ή να μην σου βγαίνει ρε φίλε, να μην γίνεις Τσιτσιπάς, τέλος πάντων να είσαι εκεί. Το επίπεδο να τρέχεις σε κάτι τουρνουά και τέτοια. Ωραία. Ωραία. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, αυτά και με τον Τσιτσιπά που το παιδί αποκλείστηκε σήμερα. Απλά έτυχε λίγο να δω και εγώ το παιχνίδι από ένα σημείο και μετά. Μετά το δεύτερο σετ και μου έκανε έτσι εντύπωση αυτό το πράγμα. Πάντως, το Wimbledon που γίνεται στο χορτάρι δεν έχει καμία σχέση με το Roland Garros, το οποίο νομίζω ότι είναι το καλύτερο τουρνουά τένις που υπάρχει. Το πιο ωραίο για όποιον του αρέσει το άθλημα. Εκεί παίζεται τένις πραγματικό. Το Wimbledon είναι πιο γρήγορο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο πιο. Δεν παίζεται τόσο πολύ τένις όσο παίζεται στο χώμα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά. Έχει εμφανιστεί ο διευθυντής του ραδιοφώνου? Όχι! Άκου όχι. Και ο άλλος στο τηλέφωνο, έτσι. Λοιπόν, 12 παρα 5. Λοιπόν, αναφέραμε ότι ανακοινώθηκε και ο Αουγκούστο σήμερα για τον ΠΑΟΚ, αλλά βέβαια εντάξει, αυτό ήταν αναμενόμενο για τον Πορτογάλο. Ήταν κάποια τελευταία έγγραφα που ήταν να έρθουν από την Κορίνθιας λόγω και τη διαφορά τη ώρα. Δεν έγινε χθες, έγινε σήμερα. Με τον Ντόουγκλας Αουγκούστο τελικά. Ούτε Ντάγκλας, ούτε Ντούγκλας. Ντόουγκλας λέγεται σύμφωνα με πληροφορίες, τις οποίες
μεταφέραν από Ολλανδία οι συνάδελφοι. Οπότε ρωτήθηκε ο ίδιος, ή τέλος πάντων ρωτήθηκε κάποιος συμπαίκτης του και μας είπε ακριβώς πώς λέγεται ο Ντόουγκλας Αουγκούστο. Ακούστε και ο Σταύρος να μας μεταφέρει ότι σίγουρα θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να μπει με την ομάδα. Όχι σωματικά. Σωματικά λέγεται ότι είναι καλά και μάλιστα από όλες αυτές τις εξετάσεις, τις οποίες πέρασε, φάνηκε ότι είναι μια χαρά στην υγεία του, γιατί είχε ένα ζήτημα με τον ταλαιπώρηση παλιότερα. Όσον αφορά, μιλάμε για αγωνιστικά και όχι τόσο για σωματικά. Εντάξει, φρύνω το τηλέφωνο. Όλα καλά. Όλα από έλεγχο. Ναι. Εντάξει, να πούμε. Δίνω όλα για τον αέρα. Εντάξει, φίλε. Κόνιαρης τελετίας στον Ολυμπιακό. Εδώ περάσει 30 Ιουνίου για να ανακοινωθεί ο Κόνιαρης και ανακοινώθηκε σήμερα, 1 Ιουλίου, από τον Ολυμπιακό, τριετές συμβόλαιο. Κάπου διάβασα να γίνεται μια σύγκριση του Κόνιαρη με τον Μάντζαρε και λίγο προβληματίστηκα, γιατί νομίζω ότι ο Αντώνης ο Κόνιαρης είναι πολύ καλύτερος από τον Μάντζαρε αυτή την εποχή. Πολύ καλύτερος και πολύ φθηνότερος από τον Μάντζαρε σίγουρα. Νίκο Παπαδόπουλε. Ναι. Βέβαια, ρε φίλε. Ο Κόνιαρης βέβαια διαπέρεπε και κάπου αλλού. Ο Κόνιαρης, θέλω να σου πω λίγο κάτι. Ο Κόνιαρης αυτή την εποχή να πήρε 100.000 από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια πόσο συμβόλαιο πήρε. Αλλά πιστεύω ότι οι τριετές του να είναι 100, 120, 130. Λέω εγώ. Ναι. Και πολλά μπορεί να λέω. Ο Μάντζαρε γράφει 700. Για ένα χρόνο. Ναι. Έτσι. Αυτός που θα πάει το θέλει ο περίφτη στην. Έχει κλείσει το συμβόλαιο, φίλο ο Μάντζαρε. Πρέπει να φύγει τον Ολυμπιακό. Ή κάποιο πρέπει να πληρώσει τον Ολυμπιακό ή πρέπει να λύσει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ελεύθερο. Λέγεται ότι αν βρει πρόταση θα φύγει, αλλά. Ναι. Τον έχει πάρει πολύ από κάτω στον Ολυμπιακό το Μάντζαρε γενικότερα. Έχει και άλλα ζητήματα που τον απασχολούν. Μίλα μου λίγο για τη μεταγραφή του Ράι στον Παναθηναϊκό. Πολύ καλό παίχτη σε ένα παιχνίδι εκείνο με την ΑΕΚ. Γιατί εγώ όταν είδα Ράι σήμερα να εκείνο Παναθηναϊκό, θυμήθηκα το Μοσχοβίτη που χτυπιόταν σε εκείνο το μάτι τη ΑΕΚ με την Μπάπη. Εγγυημένη κωμωδία, θα γελάσουν πολύ με τον Παναθηναϊκό, με το Ράι. Εντάξει, παιχτάρα, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι... Εγώ πιστεύω δεν είναι για επίπεδο Ευρωλίγκα. Έτσι λέω εγώ σήμερα, 1 Ιουλίου, εγώ που δεν είμαι ούτε προπονητή, ούτε Γιανακόπουλο, ούτε τίποτα. Θα μου πει ο Πετουλάκης, δεν ξέρει, φίλε, ξέρει εσύ. Όχι, ξέρει ο Πετουλάκης. Συμφωνώ. Απλά εγώ λέω ότι ο Ράις τον πήρε τα χρόνια πλέον και δεν ξέρω κατά πόσο είναι στο επίπεδο Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν το μπάσκετ που παίζει είναι επίπεδο Ευρωλίγκα επίσης. Έτσι. Πολύ δουλειά. Εντάξει, πάρα φίλε. Πολύ δουλειά. Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε. Πάρα πολύ δουλειά. Άσε μας, Νίκο. Εσύ κάθε φορά, φίλε, όπου πας να πει για δουλειά και για μια τέτοια, κάνεις το εξής κωμικοτραγικό. Κροπάρεις τη φωτογραφία, δηλαδή κόβεις τα ίσα των άλλων και ανεβάζεις μόνο τη φάτσα σου. Έτσι πρέπει. Εντάξει, και μας λέει και πολύ δουλειά του συναδέλφου. Ναι. Που την πρώτη μέρα που πήγε εκεί και ανεβάζει κανένα δυο story. Λοιπόν. Αυτό και τώρα, φίλε. Ξέσπασε. Βγαίνω και λέω εγγυημένη κωμωδία. Αυτό λέω και μπορεί να ξεφτυλιστώ. Ωραία, και να έχει ο Ράις φέτος στην Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ. Έχει δίκιο, λέει η μπασκετική Ειρήνη εδώ πέρα. Μάλιστα. Έχει δίκιο. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, τι να σου πω. Ο άλλος από δίπλα που είναι να πάρει το Περιστέρι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και πιθανολογώ ο Μπέντιλ. Mm. Και λέω σήμερα πάλι μία Ιουλίου ότι ο συγκεκριμένος, αν πάει στο Παναθηναϊκό και δεν πάει στο NBA, θα είναι η αποκάλυψη του Παναθηναϊκού και της Ευρωλίγκα γενικότερα την επόμενη σεζόν. Λέω εγώ σήμερα εδώ μία Ιουλίου. Έτσι, πρώτη εδώ. Ο Μπέντιλ. Τεσσαροπεντάρι. Πάρα πολύ αθλητικός, καταπληκτικό κορμί, παιχνίδι με πρόσωπο, παιχνίδι με πλάτη, σουτ. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και φέτος το Περιστέρι έκανε πολύ καλή σεζόν. Πληροφορίες μου αναφέρουν ότι θα έβινε όλα για να μείνει στο NBA. Δηλαδή θα πήγαινε Summer League, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, workouts, να μείνει μέχρι το τέλος για να το διεκδικήσει. Αλλά βλέπω, για να γράφετε εδώ, μάλλον θα υπάρχει κάτι οριστικό, ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός και μέχρι 15 Ιουλίου που έχει ένα οπτάτο το Περιστέρι θα το καλύψει. Και θα τον αποκτήσει, μάλλον. Έτσι. Δύο πράγματα σου είπα σήμερα. Κωμωδία ο Ράις. Συμφωνεί και ο Γιώργος Γκάτος, λέει μόνο για την ΑΕΚ, λέει είναι. Παλιά. Την παλιά την ΑΕΚ. Στην καινούργια δεν θα περνούσε, λες, καινούργια. Όχι. Όχι. Η καινούργια που έχει κανονικό προπονητή, ρε φίλε, του είπαν ότι έχουμε κλείσει τον Μπάρις Λί από την Αντβέρπ. Ωραία, έναν τύπο με κάτι κοτσιδάκια να πούμε και είπε: Παι, παιδιά, καλά κάνετε και το κλείσετε εσείς. Εγώ δεν τον θέλω. Και δεν τον πήρε. Εγώ δεν τον θέλω. Πήρε τον Κίκα. Εντάξει. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 0-0-0-0, κάτι που σημαίνει ότι είναι 12 η ώρα. Και διευθυντής. Είναι η ώρα του τρελών. Ναι. Λοιπόν, αποχωρούμε και εμείς, κύριε Θωμαίδη. Θα μπορούσε να ήταν Τρίτη, αλλά είναι Δευτέρα. Άρα αύριο που είναι Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ. Σωστά μιλάς. Τι χαρά. Θεώ, θέλω το χειρό επιτρέποντα. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας. Να είστε καλά, ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα.